Συνεχίζουμε τη χάρη του Θεού αυτά τα μαθήματα για τον εχθρό μας, ο οποίος τελικά δεν είναι κακός για εμάς, αλλά για τον εαυτό του, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο διάβολος δηλαδή λέει δεν είναι κακός για εμάς, αλλά για τον εαυτό του, εφόσον εμείς βεβαίως αξιοποιούμε αυτούς τους πειρασμούς που κατά παραχώρηση Θεού μας κάνει και βρισκόμαστε σε πνευματική εγρήγορση και αγωνιστικότητα. Εμείς, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αν θέλουμε, πολλά έχουμε να κερδίσουμε από Αυτόν, χωρίς βέβαια τη δική Του θέληση. Έτσι το θαύμα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο και αποδεικνύεται η απεραντοσύνη της φιλανθρωπίας του Θεού. Καθώς όταν εμείς βελτιωνόμαστε, ο διάβολος λυπάται και υποφέρει. Και φαίνεται η πανσοφία του Θεού, πως και μέσα από το κακό και από τον κακό βγαίνει καλό. Όταν μάλιστα η βελτίωσή μας οφείλεται σε αυτόν τον ίδιο, το διάβολο δηλαδή, τότε είναι που δεν μπορεί να αντέξει τη συφορά του και σκάει από το κακό του. Εκεί που πάει να μας κάνει κακό, μας κάνει δηλαδή χωρίς να το θέλει καλό. Αν τον χρησιμοποιούμε σωστά, είναι χρήσιμο σε μας. Αν τον χρησιμοποιούμε όπως πρέπει και μας ωφελεί, τότε τα μέγιστα, λέει ο Χρυσόστομος. Και επιτυχάνουμε από αυτόν κέρδη, όχι μικρά. Και αυτό το απεδείξαμε πολλές φορές και από την περίπτωση του Ιώβ. Θυμάστε, ο Ιώβ δέχτηκε πολύ έντονο τον πειρασμό από τον διάβολο, έχασε όλα του τα υπάρχοντα, τα ζώα του, την περιουσία του, τα παιδιά του, στο τέλος και την υγεία του, και καθόταν πάνω σε ένα σωρό από κοπριά γεμάτος έλκη, φλίκτενες, φουσκάλες γεμάτες με ένα δυσόδες υγρό, και είχε και δίπλα του την γυναίκα του, την απίθαρχη και άπιστη, η οποία τον παρακινούσε να βλασφημίσει τον Θεό και να τελειώνει, να αυτοκτονήσει κιόλας. Επειδή ο Ιώβ όμως αξιοποίησε σωστά τον πειρασμό του διαβόλου, διπλασιάστηκαν όλα του τα υπάρχοντα και τα ζώα του και η περιουσία του, αφού κατατρόπωσε τον πειρασμό, δοξολογώντας τον Θεό ενώ ήταν στον πειρασμό και απαντώντας και στη γυναίκα του τα σωστά, ή το όνομα Κυρίου Ευλογημένου. Όταν ο Κύριος μας έδινε τα καλά, τα δεχόμαστε. Τώρα που μας δίνει τα θλίβαρα, δεν θα τα δεχτούμε. Ως το Κύριο έδοξε, τούτο ούτως και γένετο. Όπως φάνηκε καλό στον Κύριο, έτσι και έγινε. Και ευλογούσε, δόξαζε δηλαδή τον Θεό μέσα στη θλίψη του. Αυτό είναι που καίει το διάβολο. Και μετά ο Θεός του τα έδωσε πάλι όλα διπλάσια. Και τα κτίνη του, εκεί που είχε 7.000, τους 14.000 ζώα δηλαδή. Και τα παιδιά του επίσης που τα φώνευσε ο διάβολος μέσα σε μία βραδιά, του τα δίνει πάλι πίσω. Και τα παιδιά του διπλασιάστηκαν. Είχε 7, του δίνει πάλι 7. Θα πει κανείς γιατί. Ενώ τα ζώα ήταν 7, του δώσε 14. Γιατί τα παιδιά του δεν είχαν χαθεί, υπήρχαν στον ουρανό. Έτσι. Είχε 7 παιδιά ήδη στον ουρανό. Του δίνει άλλα 7, άρα και τα παιδιά του διπλασιάστηκαν. Τα ζώα όμως. Και 3, εντάξει. 10 και 7 και 3. Ευχαριστώ έτσι που μου το διορθώσατε. 10 και 10. Λοιπόν, ενώ τα ζώα δεν ήταν στον ουρανό φυσικά, γιατί δεν έχουν αιώνια ζωή τα ζώα. Γι' αυτό του τα δίνει πάλι διπλάσια. Εάν θέλουμε, ο διάβολος γίνεται αίτιος πολλών κακών. Γιατί όταν φοβόμαστε τις επιβουλές του, έχουμε μεγάλη προσοχή και ενθυμούμεθα τον Θεό. Μας κρατάει δηλαδή σε νύψη, σε προσοχή ο διάβολος. Όταν υπάρχει ένας κίνδυνος, είμαστε μετεντωμένες έτσι τις αισθήσεις, την προσοχή μας σε υψηλό βαθμό. Εκείνος που βλέπει τον εχθρό να στέκεται κοντά του, προστρέχει σε αυτόν που μπορεί να το βοηθήσει, ζητάει βοήθεια. Εφόσον βλέπουμε
τα έργα του διαβόλου και τις παγίδες του, τρέχουμε στον Θεό που μπορεί να μας βοηθήσει. Όπως δηλαδή στο σπίτι ενός στρατιώτη που είναι διαρκώς οπλισμένος, ούτε ληστής, ούτε διαρρήκτης, ούτε κανείς άλλος τέτοιος κακούργος δεν θα τολμήσει να μπει, έτσι και στις ψυχές μας. Κανένα από τα πάθη που μας υποδουλώνουν δεν θα μπει εύκολα μέσα μας, όταν θα έχουμε προσοχή. Και για να κρατηθούμε σε αυτή την προσοχή βοηθάει και ο πονηρός. Με αυτά που μας τεκταίνει κάθε φορά. Ακόμα και στην υποθετική περίπτωση που ο διάβολος θα μπορούσε να νικήσει όλους τους ανθρώπους, λέει ο Χρυσόστομος, και να τους οδηγήσει στην απώλεια, πάλι δεν θα έπρεπε να απορούμε αν ο Θεός τον άφηνε ελεύθερο στο καταστροφικό του έργο. Γιατί από εμάς εξαρτάται η νίκη του και η κυριαρχία του επάνω μας. Δεν έχει εξουσία ο διάβολος να μας βλάψει, εάν εμείς δεν του την παραχωρήσουμε, δεν του δώσουμε τα δικαιώματα. Και ποια είναι τα δικαιώματα? Είναι οι αμαρτίες που κάνουμε. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, φροντίζεται να κόβετε τα δικαιώματα. Δηλαδή να εξομολογήσετε. Οπότε δεν έχει δικαίωμα να μας πειράξει. Από μας εξαρτάται η νίκη του και η κυριαρχία του επάνω μας. Με τη θέλησή μας γινόμαστε σκλάβοι του και όχι αναγκαστικά. Αυτό το αποδεικνύουν όσοι τον νίκησαν μέχρι σήμερα. Και δεν είναι λίγοι. Αλλά και στο μέλλον θα υπάρχουν πολλοί που θα τον νικήσουν. Οι μεν δαίμονες, όλα όσα σας λέω είναι από τον Ιερό Χρυσόστομο, έχουν ως συνεργάτες τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι σκέφτονται κακά εναντίον των συνανθρώπων τους. Πραγματικά. Και ο εχθρός ο ορατός που υπάρχει σήμερα, ο σιωνισμός, ακριβώς αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται πώς θα κάνουν κακό. Είναι φοβερό πράγμα και όμως υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που βάζουν όλη τους την ευφυΐα, όλες τους τις δυνάμεις, οικονομικές κλπ, γνωστικές, για να κάνουν κακό στους άλλους ανθρώπους. Και βέβαια, οι δαίμονες θέλουν τέτοιους ανθρώπους ως συνεργάτες. Ώστε, εάν δεν συνεργάζονταν αυτοί με τους δαίμονες, τότε το μεγαλύτερο μέρος των επιβουλών των δαιμόνων εναντίον των ανθρώπων θα αποτύχαναν. Γιατί πλέον δεν θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα ο διάβολος, αν δεν έβρισκε συνεργάτες του ανθρώπους. Τι θα έκανε? Θα μας έβαζε κάποιες ιδέες, θα έβαζε κάποιες φαντασίες όπου μπορούσε, κάποιες σκέψεις και λοιπά, κάποιους πειρασμούς στη διάνοια. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, γιατί είναι πνεύμα. Μπορεί να πειράσει το πνεύμα μας. Μέσω όμως των ανθρώπων, βλέπετε τι ζημιά κάνει. Οργανώνει ομάδες ανθρώπων, οργανώνει, ας πούμε, αντίχριστα συστήματα, φιλοσοφικές θεωρίες, επιστημονικές θεωρίες, χίλια δύο πράγματα τα οποία στοχεύουν στο να παραπλανήσουν τον άνθρωπο, να τον βγάλουν από το φως στο σκοτάδι. Δεν είναι ευχάριστος ο λόγος για τον διάβολο. Είναι όμως πνευματική ασφάλεια η σωστή διδασκαλία περί του διαβόλου. Διότι είναι μεγάλος εχθρός και πολέμιος. Αποτελεί μεγάλη ασφάλεια το να ξέρει κανείς καλά τα των εχθρών. Και στον πόλεμο ο στρατηγός φροντίζει να μάθει όσο μπορεί περισσότερα στοιχεία για τον εχθρό του, για να τον αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά. Και εμείς πρέπει να γνωρίζουμε τον εχθρό μας και όσο μπορούμε περισσότερα για τον εχθρό μας, για το πώς δρά, πώς κινείται. Δεν πρέπει να αγνοούμε τις μεθοδίες του έτσι και τα νοήματά του. Δεν μας πολεμάει φανερά, αλλά με τεχνάσματα. Κρύβεται ο διάβολος, έτσι φοράει μάσκες. Χρησιμοποιεί πονηριά για να παραπλανήσει και με δόλιες επινοήσεις προσπαθεί να μας καταβάλει. Αν μας έλεγε φανερά να φύγουμε από τον Χριστό, θα προφυλαγόμασταν εύκολα.
δεν μας το λέει φανερά, βλέπετε και τα διάφορα αντίχριστα συστήματα κρύβονται. Δεν είναι φανερά, φύγεται από τον Χριστό. Αλλά η όλη τους δράση εκεί αποσκοπεί. Σε τίποτε να μην ακούμε τους δαίμονες, ακόμα κι αν λένε κάτι σωστό. Ο διάβολος κάνει αυτό. Ανακατεύει σωστά και λάθος πράγματα μαζί, με σκοπό να παραπλανήσει. Και γι' αυτό μπερδεύονται κάποιοι άνθρωποι. Αλλά ακριβώς μπερδεύονται γιατί αγνοούν αυτό το τέχνασμα, αυτή τη μεθοδία του διαβόλου. Το να ανακατεύει αλήθειες και ψέματα μαζί. Μπορεί να πάρεις ένα βιβλίο, να φαίνεται ορθόδοξο 100% και να έχει 99 ορθόδοξα και ένα αιρετικό. Και να σου κάνει τεράστια ζημιά με αυτό το ένα που θα βάλει μέσα. Είναι όπως το αγκίστρι έτσι με το δόλωμα. Δεν φαίνεται το αγκίστρι. Εσύ βλέπεις ένα ωραίο πράγμα, αλλά καταπίνοντάς το, καταπίνεις και το αγκίστρι. Και μετά σε πιάνει ο διάβολος και σε σέρνει. Γι' αυτό σε τίποτε να μην ακούμε τις δαίμονες, ακόμα και αν λένε κάτι σωστό. Με Παρθένο την Εύα, να κάνω ένα ακόμα σχόλιο στο προηγούμενο. Θυμάστε τον Κύριο και τον Απόστολο Παύλο, όταν αντιμετώπιζαν τους δαίμονες, τους δαιμονισμένους, μέσω των οποίων μιλούσαν οι δαίμονες. Τους φήμωναν. Αυτή η γυναίκα στους Φιλίππους, που πήγαινε πίσω από τον Απόστολο Παύλο, μαντευωμένη, και έλεγε σωστά πράγματα ο διάβολος μέσω αυτής. Ότι αυτοί οι άνθρωποι σας κηρύττουν τον Λόγο του Θεού, τον αληθινό Θεό. Φώναζε πίσω από αυτούς, τους έκανε διαφήμιση. Τι έκανε ο Απόστολος Παύλος? Τη θεράπευσε, έδιωξε το διάβολο. Ενώ έλεγε αλήθειες ο διάβολος. Αλλά δεν θέλουμε αλήθειες από το διάβολο. Δεν θέλουμε διαφήμιση από το διάβολο. Το ίδιο και ο Κύριος. Όταν άρχισαν να φώναζαν τα δαιμόνια, τα σταματούσε. Δεν τα άφηνε να μιλάνε. Γιατί είναι πανούργος, πανουργότατος. Και πάντα έχει σκοπό να κάνει ζημιά, να παρασύρει, να καταστρέψει, να παραπλανήσει. Με Παρθένο την Εύα, ο διάβολος σκότωσε πριν τον Αδάμ. Έτσι, με τη βοήθεια μιας Παρθένου, της Εύας. Δεν είχαν σχέση συζυγική, ο Αδάμ και η Εύα. Οι σχέσεις ήρθαν μετά την πτώση. Ήταν Παρθένος η Εύα. Όταν παρέστηρε τον Αδάμ, η Εύα εξαπατήθηκε. Ο Αδάμ παρασύρθηκε από τον διάβολο, από την Εύα, και η Εύα εξαπατήθηκε από τον διάβολο. Με Παρθένο την Θεοτόκο ύστερα ο Χριστός κατατρόπωσε τον διάβολο. Με γυναίκα επικράτησε ο διάβολος και με γυναίκα ετήθηκε. Βλέπετε πώς δράει η δικαιοσύνη του Θεού. Οπότε αποκαθιστά και τη γυναίκα. Η γυναίκα είναι αιτία της απολίας, της εξόδου μας από τον Παράδεισο, και πάλι μια γυναίκα, η Παναγία, είναι η αιτία της σωτηρίας μας. Συνέτειος πιο σωστά, η Αγία Τριάδα μαζί με την Παναγία μας. Επειδή ο διάβολος χρησιμοποίησε τις γραφές, όπως στην περίπτωση του Χριστού, χρησιμοποιεί τις γραφές ο διάβολος. Και τι με αυτό, λέει ο Ρωσόστομος, αγιάστηκε το στόμα του, επειδή έπιασε στο στόμα του τα λόγια της γραφής? Όχι βέβαια. Φυσικά όχι. Παρέμεινε διάβολος. Γιατί? Γιατί δεν είναι αρκετό μόνο να λες τα λόγια του Θεού, πρέπει και να τα εφαρμόζεις. Ο διάβολος δεν τα εφαρμόζει. Δεν είναι αρκετό να φοράς σταυρό. Λέμε να φοράμε σταυρό και τώρα σε έφρανα να πάρετε μετά. Όλοι πρέπει να φοράμε σταυρό, οι χριστιανοί. Αλλά ο σταυρός δεν είναι ενεργή, δεν σε προστατεύει όταν η ζωή σου δεν είναι εν Χριστώ, δεν είναι μετανία. Ούτε και όταν κάνεις το σταυρό σου λειτουργεί προστατευτικά αν δεν ζεις με μετάνοια. Γι' αυτό ο διάβολος δεν φοβάται το σταυρό που κάνουν οι μασόνοι, ας πούμε. Μα κάνουν σταυρό. Ή αυτοί οι οποίοι πορνεύουν, μοιχεύουν και δεν μετανοούν. Δεν τους φοβάται. Ούτε το σταυρό τους φοβάται.
τους κοροϊδεύει. Για 5 αιτίες ο Θεός παραχωρεί να πολεμούμαστε από τους δαίμονες. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο του Αγίου Μαξίμου, του ομολογητού. Πρώτη αιτία που μας πολεμούν είναι ότι καθώς μας πολεμούν και εμείς τους πολεμούμε, αποκτούμε τη διάκριση της αρετής και της κακίας. Και μπορεί να ξεχωρίζουμε το καλό από το κακό. Πολεμούμενοι και αντιπολεμούντες. Αν δεν πολεμάς τον διάβολο, δεν αντιστέκεσαι στον διάβολο, μπερδεύεσαι. Και θεωρείς και τις ενέργειες του διαβόλου ως κάτι φυσιολογικό, κάτι καλό, κάτι ακόμα και θεϊκό. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι στεναχωριούνται, με συγχωρείτε για τη λαϊκή έκφραση, τσάμπα. Τσάμπα στεναχωριούνται. Ενώ θα έπρεπε να χαίρονται με κάποιες καταστάσεις, στεναχωριούνται. Να πω ένα παράδειγμα. Όταν έρχεται κάποιος και σε αδικεί και σε βρίζει και σε συκοφαντεί, στενοχωριέσαι. Ενώ θα έπρεπε να χαίρεσαι πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί όλο αυτό είναι μια παραχώρηση Θεού για να ξεχρεώσεις δικές σου αμαρτίες. Αν συγχωρέσεις αυτόν που σε αδικεί. Αν όμως εσύ δεν έχεις μάθει αφενός με τις μεθόδους του διαβόλου, αφετέρου δε το ότι πρέπει να πολεμάς τα πάθη σου, να πολεμάς τον εγωισμό σου, γιατί από εκεί ξεκινάει η στενοχώρια και το άγχος, δεν θα αντισταθείς στους λογισμούς που θα σου φέρει ο διάβολος του θυμού και της εκδίκησης και της μυσικακίας. Και αντί να χαρείς που σε συκοφάντησαν, εσύ καταπίπτεις, καταθλίβεσαι. Φεύγει η γη κάτω από τα πόδια σου. Όταν λοιπόν πολεμάς τον διάβολο και πολεμείς από αυτόν, ξεχωρίζεις το καλό από το κακό. Διακρίνεις την αρετή από την κακία. Γι' αυτό ο Θεός μας έδωσε την κρίση, το κρίνιν. Άλλο κρίση και άλλο κατάκριση. Κρίνουμε για να διακρίνουμε και όχι για να κατακρίνουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και εκεί μπερδευόμαστε οι χριστιανοί. Και μας λένε και οι οικουμενιστές, μην κρίνετε την Εκκλησία. Και εννοούν τους δεσποτάδες, έτσι. Όπως και μερικοί λέγοντας Εκκλησία, εννοούν τους δεσποτάδες. Πρώτον, δεν κρίνουμε για να κατακρίνουμε, αλλά για να διακρίνουμε. Και οφείλουμε να κρίνουμε για να διακρίνουμε. Αυτοί δεν θέλουν να κρίνουμε καθόλου. Να είναι στο απειρόβλητο. Να κάνουν ό,τι θέλουν. Να βγάζουν οτιδήποτε αιρετικές αποφάσεις. Να κάνουν οτιδήποτε αιρετικές ενέργειες και αντικανονικές. Και να μην τους κρίνει κανένας, να τους χειροκροτούμε. Όχι. Ο Θεός έδωσε την κρίση και είπε, τη δικαία κρίση κρίνατε. Είναι εντολή να κρίνεις. Αλλά για να διακρίνεις, όχι για να κατακρίνεις. Αλλά μπερδεύονται μερικοί, σου λέει, πω, είπα αυτό τώρα, μήπως είναι κατάκριση, δεν ξέρει. Γιατί μπερδεύεσαι? Γιατί δεν έχεις μάθει να πολεμάς τον διάβολο. Αν δεν κρίνουμε, έτσι δεν θα μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν αυτό που κάνει ο Α, ο Β, οποιοσδήποτε είναι αυτός, έτσι, από τον πιο απλό χριστιανό μέχρι τον Πατριάρχη. Οφείλεις να κρίνεις για να διακρίνεις όμως, όχι για να κατακρίνεις. Ο Νεστόριος, ας πούμε, ήταν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, έτσι, το γνωρίζετε αυτό. Και βλασφημούσε την Παναγία. Οι άλλοι τώρα, οι αρχιερείς, οι ιερείς και οι απλοί πιστοί, αν λέγανε, κοίταξε, ο Πατριάρχης το λέει. Τι, μπορούμε εμείς τώρα να κρίνουμε τον Πατριάρχη? Δίκιο θα έχει. Τι να κάνουμε τώρα, σύνοδο? Τι να κάνουμε σύνοδο? Αυτός είναι και ο Κωνσταντινούπολης. Δεν μπορεί να συγκαλέσει άλλο σύνοδο. Μόνο ο Κωνσταντινούπολης μπορεί να συγκαλεί σύνοδο. Έτσι είπαν κάποιοι. Για το Ουκρανικό τώρα. Ποιος το είπε αυτό? Δηλαδή, αν ο Οικουμενικός πέσει σε αίρεση, ποιος θα τον κρίνει μετά? Αφού δεν μπορεί άλλος να συγκαλέσει σύνοδο για να τον καθαιρέσει. Αλίμονο. Ναι, αυτό καταλύει πρώτα-πρώτα την ισότητα των επισκόπων. Τα λέμε αυτά για να τα γνωρίζετε κι εσείς. Όλοι οι επίσκοποι είναι ίσοι. Και ο Πατριάρχης είναι επίσκοπος, δεν είναι κάτι παραπάνω. Επίσκοπος είναι. Δεν υπάρχει άλλος βαθμός. Τρεις είναι οι βαθμοί της ιεροσύνης. Διάκονος, πρεσβύτερος και επίσκοπος.
Υπάρχουν απλώς κάποια πρωτεία τιμής και όχι εξουσίας. Δηλαδή, όταν γίνει μία σύνοδος, πανορθόδοξος, προεδρεύει ο Κωνσταντινούπολος. Προεδρεύει, αλλά δεν έχει κάποιο περισσότερο, ας πούμε, κύρος και εξουσία να επιβληθεί στους άλλους. Είναι ένα πρωτείο τιμής. Κάποιος πρέπει να κάνει τον πρόεδρο. Να ρυθμίζει τη συζήτηση, να δίνει το λόγο κλπ. Κλπ. Τίποτα άλλο. Ούτε έχει περισσότερες ψήφους από τους άλλους. Μία ψήφο έχει αυτός, μία ψήφο έχει και ο τελευταίος ο δεσπότης, ο επίσκοπος που θα είναι εκεί μέλος της Συνόδου. Και το σωστό δεν είναι όταν γίνεται σύνοδος να είναι μόνο επίσκοποι. Πρέπει να είναι και πρεσβύτεροι, πρέπει να είναι και λαϊκοί. Έτσι ήταν οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Γι' αυτό ήταν τελείως λάθος αυτή η ψευδοσύνοδος του Κολυμπαρίου, που ούτε όλοι οι επίσκοποι συμμετείχαν, ήταν απλώς μια σύνοδος προκαθημένου. Επομένως, όταν πολεμούμε τον διάβολο, μαθαίνουμε να κρίνουμε και να διακρίνουμε το σωστό από το λάθος. Γι' αυτό παραχωρεί ο Θεός να πολεμούμαστε, για να αποκτούμε διάκριση καλού και κακού. Δεύτερον, να αποκτήσουμε την αρετή με πόλεμο και κόπο και έτσι να την έχουμε βέβαιη και σταθερή. Γιατί ό,τι αποκτάται εύκολα, εύκολα και το χάνει ο άνθρωπος. Ό,τι αποκτάει με δυσκολία, σου λέει άλλος αυτό το σπίτι, το χτίσα με αίμα, το πονάει. Ο κληρονόμος του, το παιδί του ενδεχομένως, δεν θα το έχει σε τίποτα να το πουλήσει. Γιατί δεν το πονάει. Το απέκτησε πολύ εύκολα. Τρίτη αιτία που παραχωρεί ο Θεός να πολεμούμαστε. Προοδεύοντας την αρετή να μην υψηλοφρονούμε, αλλά να μάθουμε να ταπεινοφρονούμε. Γιατί όσο προχωράς σε πολεμά ο διάβολος και αναγκαστικά πάλι τι κάνεις, μένεις ταπεινός και λες «Θεέ μου, βόηθα με, πάλι έχω πόλεμο, έχω πειρασμούς, δεν με αφήνει». Και αναγκάζεσαι εξαιτίας του πολέμου να ζητάς βοήθεια. Αυτό είναι ταπείνωση. Πως ένας Δυτιάνος λέει «Ελεήστε με, βοηθήστε με, σας παρακαλώ, έχω ανάγκη». Αν δεν είχαμε πόλεμο, δεν σκεφτόμαστε να ζητήσουμε και βοήθεια. Θα νομίζαμε ότι είμαστε ανεξάρτητοι έτσι και κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Τέταρτη αιτία, αφού γνωρίσουμε με τα παθήματά μας την κακία, να τη μισήσουμε τελείως. Έτσι, μισείς το κακό, βλέποντας την κακία του διαβόλου. Και πέμπτη αιτία, ανώτερη από όλες, αφού αποκτήσουμε την απάθεια, το να μην ενεργούν τα πάθη, να μην ξεχνάμε ούτε τη δική μας αδυναμία, ούτε τη δύναμη εκείνου που μας βοήθησε. Ενθυμούμενοι τον πόλεμο που περάσαμε, που τόσο πολύ μας έκανε να κοπιάσουμε. Τίποτε άλλο δεν είναι τόσο ευχάριστο στο διάβολο, όσο το να βλέπει άνθρωπο να τιμωρείται. Γι' αυτό δεν πρέπει να του δίνουμε χαρά, να μην του δίνουμε δικαιώματα μέσω των αμαρτιών μας. Είναι πρέπον και δίκαιο να τιμωρούνται από το διάβολο εκείνοι οι οποίοι δέχτηκαν ευχαρίστως τις κακές συμβουλές του για εκούσια αμαρτήματα. Και αυτό βέβαια το κάνει ο διάβολος κατά παραχώρηση Θεού. Δεν μπορεί να μας τιμωρήσει από μόνος του. Αλλά επειδή εμείς υποκύπτουμε στις προτάσεις του, παραχωρεί μετά ο Θεός να τιμωρηθούμε μέσα από τον ίδιο στον οποίο υποκύψαμε. Αφού σου λέει ο Θεός πας με αυτόν, ορίστε. Πήγαινε μαζί του για να σε περιποιηθεί καταλλήλως, για να καταλάβεις τι εστί διάβολος που εσύ προσκύνησες. Γιατί ο διάβολος και την ειδονής παίρνει με τα εκούσια πάθη και την οδύνη προξενεί με τα ακούσια παθήματα. Γι' αυτό υπάρχει, όπως λένε οι πατέρες, αυτό το ζεύμα, αυτό το δίπολο, αυτό το ζευγάρι. Ειδονή, οδύνη. Και νίκησες την ειδονή, σίγουρα θα έχεις οδύνη.
Και τα δύο τα προκαλεί ο ίδιος, ο διάβολος. Πρώτα σου προκαλεί την ειδονή, σε σπρώχνει στην ειδονή και μετά ως συνέπεια, ως τιμωρία, κατά παραχώρηση Θεού, σου φέρνει την οδύνη και σου βγαίνει ξινό, σου βγαίνει πικρό. Δείτε όλα τα αμαρτήματα, πώς μέσα τους έχουν τη τιμωρία, τη φθορά και το θάνατο. Πάρτε παράδειγμα τα σαρκικά αμαρτήματα. Πόσες ασθένειες δεν υπάρχουν στους ανθρώπους που έχουν παραδοθεί στα σαρκικά αμαρτήματα. Πλήθος ασθενειών. Δεν είναι μόνο το AIDS. Και πολλά άλλα νοσήματα που σχετίζονται με τα σαρκικά αμαρτήματα. Τα οποία στις μέρες μας είναι σε πολύ μεγάλη έξαρση. Ας δούμε λοιπόν και τη συνέχεια από το βιβλίο του ιστορικού Θεόδωρου Ράμου για το πόσο ο διάβολος κατάφερε να σκλαβώσει και την Ελλάδα μέσω των σιωνιστών και να μην είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Είπαμε πως υπέταξε την Αγγλία μέσω του τραπεζικού συστήματος, τη Γαλλία μέσω της αιματηρής Γαλλικής Επανάστασης και την Αμερική μέσω της τράπεζας αυτής που βγάζει το νόμισμα το δολάριο και όποιος αντιστάθηκε τον φώνευσε. Να δούμε τι έγινε στην Ελλάδα. Τα πράγματα εδώ είναι αλλιώς. Καθώς οι Έλληνες δεν είναι απλά ένας λαός που πρέπει να υποταγεί σαν τους άλλους, είναι ο κορυφαίος αντίπαλος εδώ και αιώνας του σιωνισμού. Γιατί η Ελλάδα είναι Ορθόδοξη. Έχει τον Χριστό, έτσι, ο οποίος είναι ο αντίπαλος του Σατανά, τον οποίο αυτοί λατρεύουν. Η δράση των Εβραίων στην Τουρκοκρατία, στον τουρκοκρατούμενο ελληνικό χώρο, περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα από τον μεγάλο εθνοιερομάρτυρα Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, που εξοντώθηκε από τους Εβραίους, από τους Εβραίους εξοντώθηκε, οι Τούρκοι απλώς εκτέλεσαν, το 1779. Και πρόσφατα ένας βραβίνος, υπάρχει και βίντεο στο διαδίκτυο, το δήλωσε ότι εμείς τον σκοτώσαμε, τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, έτσι, ερθαρσός το έλεγε. Εφόσον η ελληνική αυτοκρατορία είχε διαλυθεί οριστικά το 1453, οι Έλληνες ήταν ένας ανίσχυρος αντίπαλος για τον σιωνισμό. Η μόνη απειλή ήταν η πίστη των Ελλήνων, η Ορθόδοξη Εκκλησία, η αληθινή Εκκλησία του αληθινού Μεσσία, η οποία όμως ήταν και αυτή κάτω από την τυραννία του Τούρκου Σουλτάνου. Ωστόσο επιβίωνε και το Πατριαρχείο. Οι Ευρωπαίοι σχεδόν μας είχαν ξεχάσει και οι σιωνιστές. Η Επανάσταση των Ελλήνων το 1821 ήταν τροματικός κίνδυνος για το σιωνιστικό όνειρο. Δεν έπρεπε ξανά να επικρατήσει μια Ελληνοορθόδοξη αυτοκρατορία όπως έγινε στο παρελθόν με τη Ρωμανία, το Βυζάντιο. Γιατί αυτό θα ήταν η καταστροφή των ονείρων τους. Αυτοί θέλουν μια σιωνιστική αυτοκρατορία και όχι μια ορθόδοξη. Μια σατανική αυτοκρατορία. Ή δεν έπρεπε να δημιουργηθεί ελληνικό κράτος με το να πνιγεί η επανάσταση και να παραμείνουν οι Έλληνες σκλάβοι των Τούρκων ή τουλάχιστον να δημιουργηθεί ένα κράτος μαριονέτα όπου η ελληνική παιδεία και η ορθόδοξη πίστη θα είναι υπό διαρκή διωγμό. Έγινε το δεύτερο. Τα σφάλματα ημών των Ελλήνων ήταν τραγικά. Να πώς δουλεύει τώρα ο Σατανάς, έτσι, μέσω των παθών μας. Το 1824 είχε αρχίσει η Επανάσταση, έτσι, τον τρίτο χρόνο, καταφύγαμε στους Άγγλους να ζητήσουμε δάνειο για να ενισχύσουμε τον αγώνα της Επανάστασης. Το γεγονός αυτό δεν ήταν τυχαίο. Μεθοδεύτηκε από το λεγόμενο Αγγλόφιλο κόμμα που εμφανίστηκε στην επαναστατική Ελλάδα, τα μέλη του οποίου ήταν έμιστοι πράκτορες των Άγγλων και όχι Έλληνες πατριώτες. Βλέπετε τι κάνουν. Διεισδύουν φτιάχνοντας κόμμα. Το Αγγλόφιλο κόμμα. Πράκτορες των Άγγλων. Σιωνιστές. Πίσω από το τραπεζικό σύστημα στη Βρετανία,
που έδωσε το δάνειο, βρισκόταν ήδη ο Ρότσιλντ, ο οποίος βρήκε τη χρυσή ευκαιρία να χορηγήσει καταστροφικά τοκογλυφικά δάνεια στους Έλληνες. Ελάχιστα χρήματα έφτασαν στην Ελλάδα από αυτό το δάνειο, όπως και έκανε και σε κάθε άλλο κράτος. Αλλά η σημασία είναι πώς μεθοδεύτηκε, γιατί ποιος σκέφτηκε να πάρει δάνειο από την Αγγλία, ε? Οι ίδιοι είχαν απράκτορές τους, οι οποίοι παρέσυραν και κάποιους που δεν ήταν ανυποψίαστοι ίσως, και χρεωθήκαμε και σκλαβωθήκαμε στο Ρότσιλντ, από την Επανάσταση ακόμα. Η κορύφηση του ελληνικού δράματος ήταν η δολοφονία του κυβερνήτη, του νεοσύστερα του ελληνικού κράτους, του Ιωάννη του Καποδίστρια, η οποία έγινε πάλι από αυτούς. Δεν ήταν μαυρομιχαλαίοι, από πίσω ήταν Άγγλοι πράκτορες που σκότωσαν τον... Γιατί απλούστατα δεν εξυπηρετούσε τα σιωνιστικά σχέδια. Ήτανε ορθόδοξος, ο μόνος ορθόδοξος κυβερνήτης που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Η αναξιαρτησία του ελληνικού κράτους αναγνωρίστηκε το Φεβρουάριο του 1830, όμως ο κυβερνήτης του, ο Ιωάννης Καποδίστριας, με την ολινορθόδοξη συνείδηση και δράση, δεν ήταν αποδεκτός από τη σιωνιστική αυτοκρατορία. Γιατί δεν μας έσωσε τα λόγια του, ούτε υπέκυπτε στις προτάσεις τους. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα γράφει ο ίδιος σε μια επιστολή του. Του έλεγαν να φεύγουν τα Ελληνόπουλα στο εξωτερικό για σπουδές. Μετά που τελειώνει το γυμνάσιο, λύκειο τότε, γυμνάσιο ήταν τότε, δίναν υποτροφίες για να φέρουν τα Ελληνόπουλα στο εξωτερικό να σπουδάσουν, τάχα της. Και τι έλεγε ο Καποδιστρίας, όχι, δεν θέλουν τα παιδιά μου, τα παιδιά σε άλλους να φέρουν στο εξωτερικό. Θέλω πρώτα να αποκτούν εδώ ορθόδοξη και ελληνική συνείδηση και μετά να φεύγουν όρημα. Γιατί αν το παιδάκι 18 χρονών φύγει από την Ελλάδα και πάει εκεί πέρα να σπουδάσει, θα γίνει ένας πολύ καλός πράκτορας των σιωνιστών, τίποτα άλλο. Αυτό θα γίνει. Και αυτό γίνεται μέχρι σήμερα, ξέρετε. Ο πατήρ Γιώργος ο Μεταλλινός, που έχει μελετήσει πολύ τα πράγματα, το λέει αυτό. Κλαίω τα παιδιά που φεύγουν στο Χάρβαρντ και στο Κολούμπια, στην Αμερική, εδώ, ανώριμα. Τα περιλαμβάνουν, παρακαλώ, σιωνιστικές οικογένειες και τα φιλοξενούν εκεί πέρα. Και τους αλλάζουν στην κυριολεξία την πίστη. Γίνονται άπιστα και άθεα τα παιδιά. Και γίνουν εδώ αγνώριστα, ανθέλινες. Και πολέμοι της Ορθοδοξίας. Αυτοί ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Με δέλεαρ τα χρήματα και τις σπουδές. Και εμείς οι αφελείς, οι αφελέστατοι γονείς, τα στέλνουμε. Να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Ότι κάνουμε και κατόρθωμα. Καταλάβατε. Καποδίστρια τα ήξερε από τότε και λέει, όχι, δεν το θέλω αυτό τα Ελληνόπουλα να φεύγουν. Θα οριμάσουν πρώτα πνευματικά, έτσι, να αποκτήσουν ορθόδοξη συνείδηση και μετά ας πάνε. Εντάξει, για γνώσεις. Έλεγε ο πατήρ Γιώργος ο Μεταλλινός για ένα παιδί που κατάλαβε τι γινότανε όταν πήγε στην Αμερική και ξέπεμψε σώσει και έλεγε, ελάτε να με σώσετε. Κινδύνευε η ζωή του το παιδιού. Και αυτοί δεν αστείευονται, έτσι, σου δίνουν τα χρήματά τους, αλλά θέλουν να κάνεις τα σχέδιά τους, όπως λέγαμε χτες. Αυτή τη Ρουμάνα, την κοπέλα που δεν υπέκυψε στα προγράμματά τους και τη σκότωσαν. Αυτή είναι αδίστακτη. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν υπηρετούσε τα σχέδιά τους, έπρεπε να επιλεγεί κάποιος άλλος που θα τα υπηρετούσε. Και αυτός φυσικά έπρεπε να φύγει από τη μέση. Και έτσι εξοντώνεται ο Ορθόδοξος Έλληνας Ιωάννης Καποδίστριας στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831, στις 6 το πρωί, ενώ πήγαινε στην εκκλησία, να εκκλησιαστεί παρακαλώ. Έτσι, πήγαινε κάθε μέρα στην εκκλησία. Αυτό θα πει ο Ορθόδοξος ηγέτης. Ποιοι το κάνουν σήμερα? Και στη θέση του ποιος έρχεται? Ο Ρωμαιοκαθολικός Βαβαρός Όθωνε, Γερμανός Ρωμαιοκαθολικός, ο Όθωνας, για να παίξει το ρόλο της φιγούρας του βασιλιά στο θέατρο σκιών που έστειναν πλέον οι Ρότσιλντ στην ταλέπορη Ελλάδα. Ουσιαστικά αυτοί κυβερνούσαν, έτσι, όπως στον Καραγκιόζη, έτσι βλέπουμε τις σκιές, αλλά από πίσω είναι ο Καραγκιόζο παίχτης.
Αυτός είναι που κινεί τα νήματα. Έτσι και σήμερα ο καραγκιοζοπαίχτης είναι η Ρότσιλντ και εμείς βλέπουμε τις σκιές, έτσι, τους διαφόρους κυβερνήτες που κατά καιρούς εμφανίζονται και εξαφανίζονται. Το 1834 συστήνεται η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία δια του άρθρου 1 του φύλου Εθνικής Κυβερνήσεως Τάδε αποκτά το αποκλειστικό προνόμιο, με ΦΕΚ παρακαλώ, να εκδίδει το χρήμα στην Ελλάδα. Δεν το εκδίδει το κράτος, το χρήμα μας, η Εθνική Τράπεζα, η οποία μόνο εθνική δεν είναι. Ακριβώς όπως στη ΣΥΠΑ με την Federal Reserve Bank. Κάτι το οποίο ανανεώνεται και με ΦΕΚ το 1841. Κάτοχοι του 55% των μετοχών της Εθνικής μας Τραπέζης και κατά συνέπεια ιδιοκτήτης της, ήταν ποιοι άλλοι, η τραπεζίτε Ρότσιλντ. Και είναι μέχρι σήμερα. Καταλάβατε. Ποιοι κυβερνάνε. Αυτοί που κόβουν το χρήμα μας. Και εμείς ψάχνουμε και λέμε φταίει ο τάδε υπουργός και φταίει ο πρωθυπουργός. Αυτοί είναι πιόνια. Είναι οι φιγούρες στο θέατρο σκιών. Με απλά λόγια, το ελληνικό κράτος το 1841 χάνει οριστικά την οικονομική του ελευθερία, γίνεται ένα υποκατάστημα της πανίσχυρης εταιρείας του Ρότσιλντ και παραμένει μέχρι σήμερα. Και οι διάφοροι ηγέτες της Ελλάδος δεν ήταν τίποτε άλλο παρά υπάλληλοι της εταιρείας Ρότσιλντ και αντίστοιχα επέβαλαν πραξικοπηματικά τη δημιουργία και της αυτοκέφαλης Εκκλησίας Ελλάδος που διοικητικά αντιμετωπιζόταν σαν κρατική υπηρεσία με επικεφαλής τον Ρωμαιοκαθολικό Όθωνα. Αρχηγός της Εκκλησίας Ελλάδος ήταν Όθωνας. Σαν μια υπηρεσία. Και μέχρι σήμερα η Εκκλησία της Ελλάδος ουσιαστικά είναι σκλάβα στο κράτος. Και οι Μητροπολίτες μας εν πολλής είναι με δεμένα χέρια. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ή σχεδόν τίποτα. Γιατί είναι θεραπενίδα του κράτους. Γι' αυτό φώναζε ο μακαριστός Αυγουστίνος, θέλουμε ελευθέρα και ζώσα εκκλησία. Έτσι, φώναζε αυτό το πράγμα. Γιατί από τότε είναι σκλαβωμένη στο κράτος η εκκλησία. Και μόνο να σκεφτεί κανείς ότι θα πρέπει να πάει να δώσει διαβεβαίωση ο επίσκοπος στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα. Καταλάβατε. Ο επίσκοπος είναι ο Χριστός επί γης, έτσι, στύπα και τόπο Χριστού. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας πρέπει να πάει στον επίσκοπο να βάζει μετάνοια. Και όχι ο επίσκοπος στον πρόεδρο Δημοκρατίας. Καταλάβατε. Αλλά επειδή ακριβώς επέβαλε ο Ρότσιλντ τα θέλω του, έτσι, έκανε και την Εκκλησία ένα εξάρτημα του κράτους. Μια δημόσια υπηρεσία που θα εκδίδει γάμους, άδειες γάμων, άδειες διαζυγίων, άδειες βάφτισης κλπ. Και εν πολύ σήμερα η Εκκλησία αυτό έχει καταντήσει, έτσι. Ένα γραφείο γάμων, ένα γραφείο τελετών. Οι πιο πολλοί Έλληνες έτσι βλέπουν την Εκκλησία. Πολλές φορές που πάω στη Μητρόπολη και βλέπω πώς έρχονται οι άνθρωποι, σαν να πηγαίνουν σε ένα οποιοδήποτε γραφείο. Και με απαίτηση και με θυμό κλπ. Λοιπόν, με απλά λόγια, έχουμε χάσει την ελευθερία μας από τότε και η Εκκλησία επίσης και η αόρατη αυτοκρατορία του Ρότσιλντ έχει ακόμα μια χώρα υπό την εξουσία της. Την πιο επικίνδυνη χώρα για τα μελλοντικά της σχέδια. Γι' αυτό και σήμερα η Ελλάδα είναι στο επίκεντρο, έτσι. Και όλα τα αντίχριστα σχέδια πρωτοεφαρμόζονται σε εμάς. Γιατί η Ελλάδα πρέπει να φύγει από τη μέση, να εξουδετερωθεί, να εξαφανιστεί η δυνατόν. Για να μπορέσουν να κάνουν τα σχέδιά τους οι σιωνιστές. Στα μέσα του 19ου αιώνα, τίθεται σε εφαρμογή και το σχέδιο κατάκτησης της Ρωσίας. Στην οποία οι Ρότσιλντ δεν μπόρεσαν ποτέ να ιδρύσουν μια κεντρική τράπεζα. Έτσι, αυτοί δουλεύουν με τράπεζες, είπαμε. Ο παππούς ο Ρότσιλντ έστειλε τους γιους του, 4 ήταν ή 5, στις πιο κεντρικές πόλεις της Ευρώπης,
με αντίστοιχες τράπεζες και έλεξαν όλη την Ευρώπη, μετά και την Αμερική και την Ελλάδα, όπως είπαμε. Στη Ρωσία δεν κατάφεραν να στήσουν τράπεζα για να επιβληθούν στον Τζάρο και τη Ρωσική Αυτοκρατορία, που ήταν και ορθόδοξη, άκρως ενοχλητικό για κάθε σιωνιστή. Φρόντισαν βέβαια να μην μπορέσει ποτέ η Ρωσία να επεκταθεί στα Βαλκάνια, στη Μικρά Ασία και πάνω απ' όλα στην Παλαιστίνη, όπου θα ιδρυόταν μελλοντικά το σιωνιστικό κράτος μεταξύ Εφράτη και Νείλου. Η σημαία του Ισραήλ έχει τις δύο λωρίδες μπλε, έτσι, σε άσπρο φόντο, και μεταξύ των δύο λωρίδων είναι το σιωνιστικό αστέρι του Δαβίδ. Έτσι. Ξέρετε κανείς τι σημαίνουν οι δύο λωρίδες? Οι δύο μπλε λωρίδες σημαίνουν τα σύνορα του μελλοντικού τους κράτους. Είναι τα δύο μεγάλα ποτάμια, ο Εφράτης και ο Νείλος. Αυτό σημαίνει η σημαία του Ισραήλ. Γι' αυτό μέχρι σήμερα το Ισραήλ δεν έχει σύνορα. Σκόπιμο είναι αυτό, γιατί τα σύνορά τους θεωρούν ότι είναι αυτά. Και ένας λόγος που διώχνουν τους Σύριους από την πατρίδα τους είναι και αυτός. Και καταξύν τους Ορθοδόξους. Έγινε συστηματική σφαγή Ορθοδόξων στη Συρία. Άσχετα δεν τα μαθαίνουμε. Γιατί πρέπει να αδειάσει ο τόπος να μπορέσουν να επεκταθούν. Να πάνε μέχρι τον Εφράτη. Ποτέ δεν μπόρεσαν οι Ορθόδοξοι Βαλκανικοί λαοί να συνοηθούν μεταξύ τους για να διαλύσουν από κοινού την Οθωμανική Αυτοκρατορία με τη βοήθεια της Ρωσίας. Γιατί άραγε? Ενώ θα ήταν πολύ λογικό, είμαστε όλοι Ορθόδοξοι στα Βαλκάνια, γιατί να μην ενωθούμε? Να κάνουμε έναν ντου, να τους πετάξουμε τους Τούρκους. Με τη βοήθεια και της Ρωσίας. Από την άλλη, γιατί Βρετανοί και Γάλλοι αγωνίζονταν με λύσα να στηρίξουν τους Τούρκους ενάντια στους Ρώσους το 19ο αιώνα? Ήτανε με τη μεριά των Τούρκων το 19ο αιώνα, έτσι, και εναντίον των Ρώσων. Ξαφνικά όμως, στους δύο παγκόσμιους πολέμους, γίνονται σύμμαχοι των Ρώσων. Ακατανόητα πράγματα, και όμως δεν είναι καθόλου ακατανόητα. Είναι πολύ απλό. Γιατί το 19ο αιώνα η Ρωσία τους είχε ξεφύγει. Δεν ήταν δική τους. Τον 20ο αιώνα ήταν δική τους. Έτσι, είχαν τους κομμουνιστές, τους Μπολσεβίκους, οι οποίοι ήταν δικοί τους. Σιωνιστές ήταν. Εβραίοι σιωνιστές. Γι' αυτό είναι σύμμαχοι με τη Ρωσία τον 20ο αιώνα. Ενώ το 19ο αιώνα είναι αντίον τους, γιατί δεν θέλουμε τίποτα η Ρωσία να επεκταθεί στη Μεσόγειο. Και είχαν το μαντρόσκυλο τους Τούρκους. Ενίσχυαν τους Τούρκους. Μην τυχόν και επεκταθεί η Ρωσία. Και γιατί εμείς δεν μπορέσαμε ποτέ να ενωθούμε για να πετάξουμε τους Τούρκους έξω? Γιατί σπήρανε αυτοί, έτσι, με τους πράκτορές τους, τον εθνικισμό. Και μας έχουν και μέχρι σήμερα χωρισμένους και αλληλοσφαγμένους. Το δράμα όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και των υπόλοιπων Ορθόδοξων Βαλκανικών λαών επιτάθηκε από την δόλια δράση των σιωνιστών. Αντιλήφθηκαν έγκαιρα το φοβερό κίνδυνο που θα προέκυπτε αν Έλληνες, Αλβανοί, Βούλγαροι, Σέρβοι και Ρουμάνοι συνεργάζονταν ώστε να συντρίψουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να επανασυστήσουν την ένδοξη Ρωμανία του παρελθόντος. Και τώρα γιατί γίνεται ο καυγάς στην Ουκρανία? Είναι η πολιτική της Αμερικής που θέλει να χτυπήσει τη Ρωσία. Μην τυχόν και η Ρωσία επεκταθεί και φτάσει μέχρι τη Μεσόγειο. Τι δουλειά έχει ο Αμερικανός πρέσβης να πιάνει έναν από τους επισκόπους μας, δε και καλά, να αναγνωρίσουμε το αυτοκέφαλο, το ψεύτο αυτοκέφαλο της Ουκρανίας? Είναι πολιτικοί λόγοι για να χτυπηθεί η Ρωσία. Τελικά με τις κατάλληλες ενέργειες, οι σιωνιστές κατάφεραν να σπείρουν το ζυζάνιο του εθνικισμού στα Βαλκάνια, να μισήσει ο ένας ορθόδοξος λαός τον άλλο και να δημιουργηθούν τα σύγχρονα βαλκανικά κράτη, με τελευταίο το τραγελαφικό κράτος των Σκοπίων, και αυτό δικό της δημιούργημα είναι, έτσι. Γι' αυτό, αν δεν κάνω λάθος, και η μεγαλύτερη βάση, η αμερικανική βάση, είναι στα Σκόπια, δεν είναι?
η πιο μεγάλη βάση που έχουν οι Αμερικανοί στην Ευρώπη. Τα οποία πνίγονται μέχρι σήμερα στο δηλητήριο του στήρου εθνικισμού και μάχονται μεταξύ τους αντί να ομονοούν και να συνεργάζονται σαν αδέλφια. Βλέπετε. Αλλά πού πατάνε όλοι αυτοί και μας χωρίζουν? Στα πάθη μας. Εκεί πατάνε. Και έτσι λοιπόν είμαστε όπως είμαστε. Καταλάβαμε τι γίνεται και με την Ελλάδα. Να δούμε και για τον κομμουνισμό. Οι υπεφωτισμένοι οπαδοί του Weishaupt, θα το θυμάστε, τον είχαμε αναφέρει αυτόν ως ιδρυτή του τάγματος των Ιλουμινάτι, των πεφωτισμένων. Αυτοί ξεκίνησαν από τη Γερμανία, οι Ιλουμινάτι. Εξαπλώθηκαν μυστικά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γαλλία συνδέθηκαν πάντα σε συνεργασία με τους Μασόνους, με τους Ιακωβίνους, που είπαμε έπαιξαν τον κύριο ρόλο στην Γαλλική Επανάσταση. Ενώ στην Αγγλία, αυτοί οι Ιλουμινάτι, ίδρυσαν την Ένωση ή Σύνδεσμο των Δικαίων, League of Just. Η Ένωση αυτή επρόκειτο να συνδεθεί με δύο πρόσωπα που επηρέασαν βαθύτατα τη νεότερη ιστορία, τον Μάρξ και τον Έγγελς, οι οποίοι είχαν ιδρύσει το 1846 στις Βρυξέλλες την Κομμουνιστική Επιτροπή, Communist Corresponding Committee. Ο Μάρξ, Καρλ Μάρξ και ο Έγγελς, έτσι, Φρίντριχ Έγγελς, ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους δικαίους του Λονδίνου, τους Μασόνους δηλαδή, παιδάκια του Ρότσιλ και αυτοί, το 1847. Δημιουργώντας την Κομμουνιστική Ένωση, θα το έχετε ακούσει, Κομμουνιστική Λίγα που το λένε. Ενώ το 1848 δημοσίευσαν το περίφημο Κομμουνιστικό Μανιφέστο, έτσι ο Μάρξ και ο Έγγελς. Μέσα σε λίγα χρόνια ο κομμουνισμός εξελίσσεται τόσο σαν θεωρητικό φιλοσοφικό σύστημα, όσο και σαν πολιτική κοινωνική δράση. Γιατί εξελίσσεται τώρα? Γιατί μιλούσε για υπέροχα ιδανικά και ελπίδες που έτρεφαν τους καταπιεσμένους. Τη λύτρωση των φτωχών, των προλεταρίων, από την καταπίεση, την κατάργηση της οικονομικής ανισότητας, την επικράτηση της δικαιοσύνης στην κοινωνία, κοινωνική δικαιοσύνη, ιδέες σχεδόν αυτούσιες, κλεμμένες από την Καινή Διαθήκη. Η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη και μάλιστα οι πράξεις μιλάνε για αυτό το πράγμα, ότι ήταν όλα κοινά στους πρώτους χριστιανούς. Αλλά εκεί η κοινοκτημοσύνη ήταν εκούσια, δεν ήταν αναγκαστική. Δεν την επέβαλε κανείς στους χριστιανούς, μόνοι τους το θέλανε και το κάνανε. Και όταν έμπαιναν στην ενορία, βαφτιζόντουσαν, έδιναν και την περιουσία τους στους Αποστόλους. Αλλά όλα αυτά εκλάπησαν από τους Μάρξ και Έγγελς, έτσι, προβλήθηκαν και ακουγόντουσαν πάρα πολύ ωραία από τους καταπιεσμένους προλετάριους. Άγγιξαν τις καρδιές των ανθρώπων και μάλιστα ανθρώπων με ιδανικά και αγωνιστική διάθεση. Γιατί δεν ήταν όλοι οι διεφθαρμένοι αυτοί που παρασύρθηκαν από τον κομμουνισμό. Ήταν άνθρωποι με ιδέες, έτσι, με ιδανικά κλπ. Πού να ήξεραν βέβαια αυτοί οι άνθρωποι που έγιναν κομμουνιστές ότι από πίσω κρυβόταν ο σύντροφος Ρότσιλ, ο οποίος χρηματοδοτούσε τον Μάρξ. Κανείς δεν το λέει αυτό. Ήταν δημιούργημα του Ρότσιλ τον Μάρξ. Αυτός τον προώθησε. Οι εργάτες της Ευρώπης με την ορμή του νεοφανούς κομμουνιστικού κινήματος οργανώθηκαν και το 1864 αποφάσισαν την ίδρυση της Διεθνούς Ένωσης Εργατών, της γνωστής πρώτης διεθνούς, για να συσπυρώσουν τις δυνάμεις του παγκόσμιου προλεταριάτου, και εκεί βρέθηκαν διάφορες προσωπικότητες με σοσιαλιστικά οράματα, αλλά δεν είχαν όλοι τις ίδιες γνώμες. Η αριστερά ήταν πλέον μια δυναμική πραγματικότητα, αλλά ποια πορεία θα ακολουθούσε στην πράξη? Υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ τους. Πώς θα προχωρούσαν για να πραγματοποιήσουν το κομμουνιστικό όραμα της κοινωνικής ισότητας, δικαιοσύνης κλπ. Θα εφαρμαζόταν η επανάσταση του προλεταριάτου όπως ήθελε ο Μάρξ, να κάνουμε επανάσταση?
θα επικρατούσε η ιδέα του άναρχο-κολλεκτιβισμού, του Ρώσου επαναστάτη του Μπακούνιν, ή θα νικούσε ο μουτουαλισμός του Γάλλου ελευθεροτέκτονα Προυντών. Τελικά τα πράγματα εξελίχθηκαν σε έναν ιδεολογικό εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στην παράταξη του Μάρξ και στην παράταξη του Μπακούνιν. Ο Μπακούνιν ήταν ειλικρινής μαχητής και συνεπής στις απόψεις του. Ό,τι πίστευε το έλεγε και το έκανε πράξη. Ο Μάρξ όμως ήταν η διάσωση περίπτωση. Ήταν ασκεναζή Εβραίος της Γερμανίας. Είπαμε ότι ήταν η ασκεναζή, έτσι δεν ήταν φιλετικά. Το DNA του δεν ήταν από την εβραϊκή φυλή, αλλά ήταν πιστοί Εβραίοι, σιωνιστές. Ήταν από οικογένεια Εβραίων της Γερμανίας που παρίσταναν εξωτερικά τους Προτεστάντες για πολιτικούς κυρίως λόγους και να γίνονται εύκολα αποδεκτοί. Τελικά, στη ζωή του, εξωτερικά, ταυτίστηκε με την αθεία, εμφανίστηκε ως άθεος ο Μάρξ, εξωτερικά όμως αυτό. Εσωτερικά ήταν φανατικός καμπαλιστής. Θεός του ήταν ο φόρος. Και ουσιαστικά οι ιδέες του είναι η εφαρμογή της καμπάλας στην πολιτική. Ήταν φανατικός καμπαλιστής ο Μάρξ. Στα λόγια ήταν ένα εξαιρετικά ισχυρό ορθολογικό πνεύμα. Είχε χάρισμα, έτσι, στο λόγο. Μέσα του όμως κυριαρχούσε η μυστικοθρησκευτική έμπνευση των Ιλουμινάτη, η λαχτάρα να συντριβεί η θρησκεία, η πατρίδα και η οικογένεια. Σας θυμίζει αυτό τίποτα? Αυτά που ζούμε σήμερα. Κάτω τα σύνορα, ανοιχτά σύνορα, διάλυση της οικογένειας, όλοι οι νόμοι εκεί στοχεύουν, έτσι, να διαλυθεί η οικογένεια. Είναι ιδέες της καμπάλα αυτές. Και φυσικά η θρησκεία είναι στο στόχαστρο. Και πάνω στις στάχτες και τα ερείπια, αφού θα διαλυθούν τα πάντα, έτσι, θρησκεία, παιδεία, οικογένεια, να οικοδομηθεί πιο, όχι φυσικά το όραμα της κοινοκτημοσύνης και της ισότητας, αλλά το όραμα των καμπαλιστών, η παγκόσμια σιωνιστική αυτοκρατορία. Σε αυτό βέβαια ήταν ιδιοφύης, καθώς μετέφερε το σκοτεινό σχέδιο των σιωνιστών για την απόλυτη, την παγκόσμια, την αιώνια αυτοκρατορία στις κοινωνίες και τη ζωή των Ευρωπαίων, σε μορφή πολιτικής θρησκείας με το απαραίτητο καμουφλάζ. Εμφανιζόταν ότι έκανε πολιτική, έτσι, επιστήμη. Ήταν κοινωνικός φιλόσοφος, έτσι, και οργανωτής. Το δυστύχημα για τους Ευρωπαίους γκοΐμ, γκοΐμ θα πει ζώο, έτσι, έτσι μας θεωρούν, είπαμε, οι σιωνιστές, όλους τους υπόλοιπους λαούς, ως ανθρωπόμορφα ζώα. Μόνο αυτοί είναι κανονικοί άνθρωποι. Το δυστύχημα λοιπόν για τους Ευρωπαίους είναι ότι δεν αντιλήφθηκαν ποιος και τι κρυβόταν πίσω από τον Μάρξ. Ο Μπακούνι το κατάλαβε έγκαιρα και δεν δίστασε να μιλήσει έξω από τα δόντια. Κοιτάξτε τι γράφει ο ίδιος. Κομμουνιστής και αυτός, αναρχικός, αριστερός. Ο Μάρξ είναι Εβραίος και είναι περικυκλωμένος από ένα πλήθος μικροπρεπών, περισσότερο ή λιγότερο νοημόνων, ραδιούργων, ευκίνητων, κερδοσκόπων Εβραίων, την ώρα που οι Εβραίοι βρίσκονται παντού σαν εμπορικοί και τραπεζικοί παράγοντες, συγγραφείς, πολιτικοί, ανταποκριτές εφημερίδων, όλων των αποχρώσεων. Έτσι, είχαν φροντίσει από τότε και το έχουν μέχρι σήμερα να κυριαρχήσουν σε όλα τα ΜΜΕ. Τότε ήταν εφημερίδες, σήμερα είναι όλα τα μέσα. Τηλεόραση, εν πολύ στο διαδίκτυο, κινηματογράφος, όλα τα μέσα είναι σχεδόν απόλυτα ελεγχόμενα από αυτούς. Μόνο λίγο το διαδίκτυο τους έχει ξεφύγει και βλέπετε τώρα τι δικτατορία πέφτει στο διαδίκτυο. Σιγά σιγά θα το ελέγξουν και αυτό. Εν συντομία, συνεχίζει ο Μπακούνιν, οι Εβραίοι είναι λογοτεχνικοί μεσάζοντες την ίδια ώρα που είναι οικονομικοί μεσάζοντες. Με το ένα πόδι στην τράπεζα και το άλλο στο σοσιαλιστικό κίνημα και με τα οπίσθια τους καθισμένα στο γερμανικό τύπο. Έτσι. Αυτοί έχουν γραπώσει τον έλεγχο όλων των εφημερίδων και μπορείτε να φανταστείτε τι αιμετικά έντυπα είναι το αποτέλεσμά τους. Τώρα
αυτός όλος ο εβραϊκός κόσμος, ο οποίος συγκροτεί μια σέκτα εκμετάλλευσης, ένα λαό από δέλες, ένα αδιφάγο παράσιτο, στην οποία είναι στενά και βαθιά συνδεδεμένοι ο ένας με τον άλλο, χωρίς να λογαριάζουν όχι μόνο συνοριακές, αλλά επίσης ούτε και πολιτικές διαφορές, αυτός ο εβραϊκός κόσμος είναι στις ημέρες μας κατά μεγάλο μέρος στη διάθεση του Μάρξ ή του Ρότσιλντ. Μέσω πλησοφός, λέει ότι ο Μάρξ και, είναι, και ο Ρότσιλντ είναι ταυτισμένοι. Και όλο το εβραϊκό αυτό, σιωνιστικό δηλαδή, κατεστημένο, που πίνει το αίμα των λαών. Και σαν να τους λέει, ανοίξτε τα μάτια σας, μας κοροϊδεύουν. Γιατί τάχα της ο Μάρξ μιλούσε για τους καταπιεσμένους, για την κοινωνική αδικία. Αλλά δεν έλεγε ούτε μια λέξη για το Ρότσιλντ, έτσι, που ήταν ο κατεξοχήν κεφαλαιοκράτης. Και είναι. Είμαι βέβαια ότι από την μια πλευρά η οικογένεια Ρότσιλντ, συνεχίζει ο Μπακούνιν, εκτιμά την αξία του Μάρξ και από την άλλη πλευρά ο Μάρξ αισθάνεται μια αισθηκτόθη συμπάθεια και τρέφει ένα μεγάλο σεβασμό για την οικογένεια Ρότσιλντ. Αυτό ίσως φαίνεται περίεργο. Τι κοινό θα μπορούσε να υπάρχει μεταξύ του κομμουνισμού και της υψηλής διαχείρισης χρημάτων? Ο κομμουνισμός του Μάρξ ζητά ένα ισχυρό συγκεντρωτικό κράτος και όπου αυτό υφίσταται πρέπει αναπόφευκτα να υπάρχει μια κεντρική κρατική τράπεζα. Και όταν αυτό υφίσταται, εκεί το παρασιτικό εβραϊκό έθνος, το οποίο κερδοσκοπεί πάνω στο μόχθο του λαού, θα βρίσκει πάντοτε τα μέσα για την ύπαρξή του. Η κεντρική κρατική τράπεζα ήταν η Ρότσιλντ. Έτσι. Το έχει καταλάβει ο Μπακούνιν, τι παίζεται πίσω από τον Μάρξ. Όταν ο Μάρξ μιλούσε εναντίον του καπιταλισμού στα μέσα του 19ου αιώνα, οι Ρότσιλντ είχαν ήδη ιδρύσει τράπεζες σχεδόν παντού στην Ευρώπη. Ήταν οι πασίγνωτοι στη Τοκογλύφη καπιταλιστές. Τους ήξεραν οι πάντες. Ωστόσο, ο πολυγραφότατος Μάρξ δεν έσταξε ούτε μια σταγόνα μελάνη στα γραπτά του για να επικρίνει τον Νίκο Ρότσιλντ, τον ισχυρότερο εκπρόσωπο του αδίστακτου καπιταλισμού, που έστειβε τα θύματα του για να πολλαπλασιάσει την αμύθιτη περιουσία του. Όσοι γνώριζαν τον Μάρξ και δεν ήταν αφελείς, καταλάβαιναν ότι υπήρχε μια ένοχη σχέση μεταξύ Μάρξ και Ρότσιλντ. Αντίστοιχα, ο Μπακούνιν συνέγραψε διάφορες εγκυκλίους προς τα μέλη της οργάνωσης στην Ισπανία και την Ιταλία, όπου παρουσίαζε τον εαυτό του ως θύμα μιας τρομερής συνωμοσίας από Γερμανούς και Ρώσους Εβραίους που καθοδηγούνταν από τον Μάρξ. Ο Προυντόν από την άλλη πλευρά, έτσι που και αυτός είχε μια άλλη θεωρία, κομμουνιστική και αυτός, αλλά διαφορετική από τον Μάρξ, έλεγε: «Οι Ρότσιλντ, Κρεμιέ, Μάρξ, Φούλντ είναι κακοί, χολερικοί, πικροί άνθρωποι που μας μισούν». Και θεωρούσε πως για τα οικονομικά προβλήματα υπεύθυνος ήταν ο καπιταλισμός και ειδικά οι Εβραίοι δανειστές. Αυτοί δημιουργούν την κοινωνική ανισότητα. Το λάθος που έκαναν ήταν ότι ταύτιζαν τους σιωνιστές καμπαλιστές Εβραίους με τους υπόλοιπους απλούς ταλμουδιστές Εβραίους. Γιατί είπαμε δεν είναι όλοι Εβραίοι καμπαλιστές, έτσι, και σιωνιστές. Είναι μια ομάδα. Αυτό ήταν το λάθος των Προυντών και Μπακούνιν. Δεν έφταιγε ο απλός εβραϊκός λαός για τα σατανικά έργα των Ρότσιλντ και των συναυτής, αλλά δυστυχώς μαζί με το ξερό καίγεται και το χλωρό. Οι μεγάλοι στρατιλάτες της ιστορίας, πριν ξεκινήσουν τις μεγάλες εκστρατείες τους ανά την Οικουμένη, φρόντισαν πρώτα να απαλλαγούν από τους εσωκομματικούς αντιπάλους τους. Όσοι Μογγόλοι αντιτάχθηκαν στον Τζέγκις Χάν ή όσοι Άραβες αμφισβήτησαν τον Μωάμεθ, σφαγιάστηκαν. Το ίδιο έγινε και με τους εχθρούς του στρατιλάτη Μάρξ. Τόσο ο Προυντόν όσο και ο Μπακούνιν εξοντώθηκαν πολιτικά και τελικά ο κομμουνισμός και ο χώρος αριστεράς υποδουλώθηκαν στο Μάρξ. Και κατ' επέκταση στους Ρότσιλντ, οι οποίοι φρόντισαν να αποβληθούν από την πρώτη διεθνή οι θεωρίες του Μπακούνιν. Τους πάει στην άκρη. Κάπως έτσι ο καμπαλιστικός μαρξισμός κηρύχθηκε ως η βάση της ορθόδοξης εντός εισαγωγικών αριστεράς, ενώ οι υπόλοιποι κομμουνιστές θεωρήθηκαν αιρετικοί εντός εισαγωγικών και επέστησαν το ανάλογο ιδεολογικό πόγκρομ. Ο μη μαρξιστής σήμερα, μέχρι σήμερα, δεν δικαιούται να είναι αριστερός, σοσιαλιστής, κομμουνιστής.
Έτσι. Πρέπει να είσαι μαρξιστής, να ακολουθείς τον Μάρξ. Όλους τους άλλους τους έσβησαν. Αναφίβολα, αν οι ιδέες του Μπακούνι εξυπηρετούσαν τα σχέδια των σιωνιστών, θα συνέβαινε το αντίστροφο. Θα μιλούσαν μέχρι σήμερα για μπακουνισμό, ενώ το μαρξισμό δεν θα το γνώριζαν ούτε οι λεξικογράφοι. Αλλά επειδή ο Μάρξ εξυπηρετούσε τα σχέδια του Λόρτσιτ, γι' αυτό επικράτησε ο Μάρξ. Καταλάβατε. Ουσιαστικά οι σιωνιστές πέτυχαν μέσα στο κομμουνιστικό κίνημα να επαναλαμβάνουν ό,τι έκαναν στις τεκτονικές στοές έναν αιώνα πριν. Μπήκαν στο εσωτερικό, είτε της Μασονίας είτε της Αριστεράς, έδωσαν χρήμα στα κατάλληλα πρόσωπα, εξόντωσαν κάθε αντιφρονούντα και σε λίγα χρόνια κυριάρχησαν ολοκληρωτικά, χωρίς όμως να γίνονται εξωτερικά αντιληπτοί. Όποιος αντιστεκότανε, εξολοθρευόταν. Πόσοι τέκτονες γνωρίζουν ακόμα και σήμερα ότι λατρεύουν τον νεοσφόρο και την καμπάλα. Ελαχιστότατοι. Οι πιο πολλοί παραμυθιάζονται ότι είναι φιλανθρωπικό σωματείο η ΣΤΟΑ. Πόσοι αριστεροί συνειδητοποιούν ότι η πολιτική τους ιδεολογία υπηρετεί τυφλά τα σχέδια του σιωνισμού. Ολίγοι, αλλά εκλεκτοί. Η Μασονία ήταν η νάρκη πάνω στην οποία έπεφταν οι πλούσιοι και οι φιλόδοξοι. Και πέφτουν μέχρι σήμερα. Οι Ιλουμινάτοι ήταν οι νάρκοι για όσους ασχολούνταν με αποκρυφισμό και σκοτεινές δυνάμεις. Κοιτάξτε πώς οι σιωνιστές έχουν διάφορες νάρκες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε πώς δουλεύουν. Με απλά λόγια. Είσαι πλούσιος, φιλόδοξος, έτσι θέλεις να εξελιχθείς, να ανέβεις. Κοινωνικά θα σου πούνε γίνε μασόνος. Όλοι οι μεγάλοι και επιφανείς ήταν οι μασόνοι. Δεν σου λένε βέβαια ότι λατρεύουν τον νεοσφόρο. Αυτό το λένε μετά τον 18ο βαθμό. Και ούτε και τότε πλήρως. Πλήρως θα στο πούνε στον 33ο βαθμό. Αν ασχολείσαι λίγο με τον αποκρυφισμό, τη μαγεία, έτσι τα υπερφυσικά και λοιπά φαινόμενα, έχουν τους Ιλουμινάτι. Σημειώστε εδώ ότι ο πρόεδρος των Ιλουμινάτι είναι Έλληνας. Και είναι ισόβιος πρόεδρος των Ιλουμινάτι. Νικόλαος Λάος λέγεται. Υπάρχει και στο σελίδα στο διαδίκτυο. Και είναι παρακαλώ θεολόγος και διδάκτορας θεολογίας. Για να δείτε πώς εργάζονται. Και είναι αρχηγός των Ιλουμινάτι. Και λέει κάτι τελείως περίεργα και παλαβά πράγματα. Και παρακαλώ το βιβλίο του το τελευταίο που λέγεται «Νοοπολιτική». Ποιος το προλογίζει? Ο Νίνα Αμερικής. Ο Νίνα, αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Για να καταλαβαίνουμε λίγο πολύ τι γίνεται, τι συμβαίνει. Να μην κοιμόμαστε με τα τσαρούχια. Ο Νίν. Ο Νίν, ναι. Το πήρα το βιβλίο και το έχω, αν θέλω να σας το δείξω. Ναι, ναι. Έχουν λοιπόν για όσους ασχολούνται με αποκρυφισμό και σκοτεινές δυνάμεις, έχουν τους Ιλουμινάτι. Αλλά έχουν και άλλους. Το πνευματικό εργαστήριο των σιωνιστών δεν τέλειωσε εκεί. Έφτιαξε νάρκες και για άλλες κατηγορίες ανθρώπων. Για τους φτωχούς και καταπιεσμένους έπεσε τον κομμουνισμό. Είσαι φτωχός, προλετάριος, έλα φουκαρά με εδώ. Γίνε αριστερός, γίνε κομμουνιστής, να λυτρωθείς. Για τους ποικίλης προελεύσεως κατοίκους των ΗΠΑ, έτσι που είναι κάθε καρδιάς καρύδης η Αμερική, καρύδι, έπρασαν τον χιλιασμό. Και αυτό είναι δικό τους κατασκεύασμα, θα πούμε λίγο για τον χιλιασμό. Και για τους λοιπούς πιστούς της Ευρώπης, τον οικουμενισμό. Θες να πιστεύεις? Ναι, να πιστεύεις. Ένας είναι ο Θεός. Λοιπόν, έλα στον οικουμενισμό. Αστήρευτη ευρηματικότητα, νάρκες για κάθε γούστο. Βλέπετε, και όλα είναι δικά τους. Μασονία, Ιλουμινάτι, κομμουνισμός, χιλιασμός, οικουμενισμός, πανθρησκεία και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Έχει απ' όλα ο Μπαξές. Ο χιλιασμός ή αλλιώς οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι μια αλόκοτη θρησκεία που προήρθε από τον Κάρολο Ρόσελ, έναν Αμερικανό πρώην προτεστάντη πάστορα, που άρχισε να κηρύττει το 1879 μια νέα θρησκευτική δοξασία που αναμειγνύει ιουδαϊκές, χριστιανικές και σιωνιστικές αντιλήψεις. Ένας αχταρμάς.
Αυτό είναι ο χιλιασμός. Ήθελα να ξέρω, αυτοί που παρασύρονται στο χιλιασμό, λίγο μυαλό δεν έχουν. Και τρώνε αυτό το παραμύθι. Καλά, πριν το 1899 δεν υπήρχε χριστιανισμός, δεν υπήρχε ο Γεχοβά. Πού ήτανε, πού είναι η εκκλησία του. Και τόσες φορές που έχουν ορίσει ότι θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και ακόμα δεν έγινε. Πάλι δεν ξύπνησαν. Αλλά δεν τους τα λένε, τους κοροϊδεύουν. Γι' αυτό αν θέλετε, ας πούμε, να βοηθήσετε ένα χιλιαστή, να προσπαθήσετε να του κλονίσετε την εμπιστοσύνη στην εταιρεία, γιατί είναι εταιρεία αυτό το πράγμα. Να του πεις, ξέρεις αυτό και αυτό, δεν τα ξέρουν πολλοί. Στέκονται εκεί με τα... πώς τα λένε αυτά. Τα σκοπιά ξύπνανε, τα πάνελ αυτά, πώς τα λένε, τα περίπτερα, έτσι. Έτσι υπάρχει μια ελπίδα να τους βοηθήσεις, να τους κλονίσεις την εμπιστοσύνη σε αυτόν που δουλεύουν, στο αφεντικό. Γι' αυτό είναι χρήσιμο να μάθουμε την ιστορία τους. 1879, αυτός ο πρώην Προτεστάντης αρχίζει και κηρύττει αυτό το συνοθήλευμα. Χρησιμοποιεί την Αγία Γραφή ως ιερό βιβλίο, αλλά φρικτά παρερμηνευμένη. Έχουν δική τους Αγία Γραφή, η οποία είναι αλλοιωμένη και παρερμηνευμένη. Ο Ρόσελ εξέπληξε τους πάντες κηρύσσοντας, προσέξτε, το 1879, ότι η Παλαιστίνη ανήκε στην Εβραϊκή Φυλή. Τι δουλειά έχει τώρα ένας ιεροκήρυκας, ένα μιλάει για την Παλαιστίνη και για τους Εβραίους. Ότι ο Θεός τους καλούσε πίσω στη γη τους, είναι τα σιωνιστικά σχέδια. Και ο Ρόσελ ουσιαστικά τι έκανε, προετοίμασε ψυχολογικά τον αμερικανικό λαό για να δεχτεί την ίδρυση του Εβραϊκού κράτους. Το οποίο έγινε το 1948. Και ο Ρόσελ μιλούσε γι' αυτό από το 1879. Και το ολοκαύτωμα, το λεγόμενο ολοκαύτωμα των Εβραίων, γι' αυτό έγινε. Για να αναγκαστούν οι Εβραίοι τρομοκρατημένοι να τα μαζέψουν από τη διασπορά που ήταν ανά τον κόσμο και να τρέξουν στο Ισραήλ. Για να έχουν κάποια ασφάλεια. Γιατί ποιος αφήνει το σπίτι του για να πάει στην άνυδρη και εχθρική αυτή η περιοχή με ένα σωρό μουσουλμάνους που υπήρχαν εκεί. Και όμως τους πήγαν. Έκαναν αυτό το τεχνητό πράγμα, έτσι, το ολοκαύτωμα με τον Χίτλερ και τους τρομοκράτησαν και τους πήγαν. Αλλά είχαν αρχίσει να δουλεύουν από πολύ πιο πριν. Έλεγε λοιπόν ο Ρόσιλ, η Παλαιστίνη ανήκει στην Εβραϊκή Φυλή και ο Θεός τους καλούσε πίσω στη γη τους και ότι θα έπρεπε αυτοί να βρίσκονται στο επίκεντρο της εξουσίας της γης. Βλέπετε, από τότε, παγκόσμια σιωνιστική αυτοκρατορία. Κατά τη Βασιλεία του Θεού, ο Ρόσελ πίστευε αρχικά ότι οι Εβραίοι θα γύρισαν στην Παλαιστίνη και θα διαμόρφωναν το δικό τους κράτος το 1910. Καθυστέρησε λίγο. 1948. Μια τέτοια διδασκαλία, την οποία κήρυτε και δημόσια στους Εβραίους τον ΗΠΑ, ήταν επίοικος, ακατανόητη, άσχετη. Ο Ρόσελ όμως δεν ήταν κάποιος ονειροπαρμένος, ήταν ένας ακόμα πράκτορας του σιωνισμού, με εντεταλμένη υπηρεσία να προετοιμάσει ψυχολογικά τόσο τους Αμερικανούς Εβραίους για ένα κράτος που ούτε καν το υποψιάζονταν ότι θα γινόταν τόσο άμεσα, όσο και τους υπόλοιπους Αμερικανούς, που έπρεπε να πάψουν να πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι ο Θεός, για να πιστέψουν κάποια στιγμή και αυτοί στον Νεοσφόρο και τον ψευδομεσία του. Η όλη η θεωρία του Ρόσελ έχει μια μανιακή σχέση με τον Αρμαγεδόνα, έτσι όλα για αυτά μιλάνε, για τον Αρμαγεδόνα, τον ψευδομεσία, τη Δευτέρα Παρουσία, πόσες ημερομηνίες έχουν ορίσει ότι θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, 1910, 20, συνέχεια. Και φυσικά δεν γίνεται τίποτα. Κι όμως, οι αφελείς μυαλό δεν βάζουν. Συνεχίζουν να τους ακολουθούν. Βέβαια, πέφτει και πολύ χρήμα. Στην ουσία είναι μια σιωνιστική θρησκευτική θεωρία, στολισμένη εξωτερικά με χριστιανικά και ιουδαϊκά στοιχεία, κάτι σαν θρησκευτική σαλάτα. Έτσι. Εννοείται ότι η σημερινή τους επίσημη ονομασία «Χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά», έτσι λέγονται, είναι άκρως παραπλανητική, καθώς δεν έχουν καμιά σχέση ούτε με χριστιανούς, ούτε με τον Ιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης.
Δεν ξέρω αν έχετε κουράγιο να πούμε ακόμα λίγα. Πώς αποκαλύφθηκε η συνωμοσία? Γιατί όλο καταλάβετε είναι μια παγκόσμια συνωμοσία. Όχι συνωμοσιολογία, είναι γεγονότα, βλέπετε. Δεν λέμε θεωρίες. Όσο και αν προσπαθούσαν να κινούνται αοράτως οι σιωνιστές, κάποιες φορές αποκαλύπτονταν, καθώς ουδείς τέλειος και αλάνθαστος. Κάποια από τα συνωμοτικά τους κείμενα παρέπεσαν σε κάποιες περιπτώσεις και έγινε αντικείμενο δημοσίευσης. Αμέσως, οι σιωνιστές, όπως στην περίπτωση με την Ανάσταση του Χριστού, έσπευδαν να αμφισβητήσουν το γεγονός, για να μην ματαιωθούν τα υποχθόνια σχέδιά τους. Κάπως έτσι είδαν το φως της δημοσιότητας τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών και η επιστολή του Άλμπερτ Πάικ. Θα πούμε για αυτά. Είναι δικά τους κείμενα. Τα πρωτόκολλα δημοσιεύτηκαν το 1905 στη Ρωσία από τον Σέργιο Νίλο. Αμέσως συκοφαντήθηκαν ως πλαστά, ως αντισημιτική προπαγάνδα, ως παραλήρημα συνωμοσίας. Εδώ να διευκρινίσουμε τον όρο αντισημιτισμός. Είναι λαθασμένος όρος, δεν είναι σωστός. Γιατί οι Σημίτες δεν είναι μόνο οι Εβραίοι, είναι πολλοί λαοί οι Σημίτες, έτσι. Και οι Βαβυλώνοι, οι Ασσύριοι και αυτοί ήταν Σημίτες. Άρα δεν είναι σωστό να χρησιμοποιείται αυτός ο όρος αντισημιτισμός. Εμείς θα μας... Μπορεί κάποιοι να μας πούνε ότι είμαστε αντισημίτες τώρα που μιλάμε εναντίον αυτών. Αλλά εμείς δεν μιλάμε εναντίον του λαού, έτσι. Ούτε αντιεβραίοι είμαστε. Δεν μιλάμε εναντίον του λαού των Εβραίων. Μιλάμε εναντίον των σιωνιστών, δηλαδή εναντίον των σχεδίων των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι επιδιώκουν την ίδρυση αυτής της παγκόσμιας σιωνιστικής αυτοκρατορίας. Άρα δεν δεχόμαστε την κατηγορία αντισημίτης. Αυτοί λοιπόν τι έκαναν? Συκοφάντησαν τα κείμενα, ενώ ήταν δικά τους και είναι γνήσια και αποδεικνύεται από τα γεγονότα ότι αυτά όλα που γράφουν εκεί πραγματοποιούνται με πάσα ακρίβεια. Κυκλοφορούν αυτά, μπορείτε να τα πάρετε να τα δείτε. Και στο διαδίκτυο υπάρχουν, χωρίς να πληρώσετε. Τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών. Αναφίβολα τα κείμενα αυτά αποτελούν ένα άριστο εγχειρίδιο ευρωπαϊκής ιστορίας που ερμήνευσε εύστοχα όλη την αλλαγή που επήλθε στην πορεία των ευρωπαϊκών χωρών από τον 18ο αιώνα και έπειτα. Γιατί είπαμε, από τότε ξεκινάει ο διαφωτισμός, η αθεία, ο πόλεμος κατά του χριστιανισμού, Γαλλική Επανάσταση, Βολτέρος, έτσι, η νοθεία της ιστορίας, ο κομμουνισμός λίγο πιο μετά κλπ. Κλπ. Τα είπαμε αυτά. Και όλα αυτά περιγράφονται με πάσα ακρίβεια στα πρωτόκολλα αυτά. Οι συντάκτες των πρωτοκόλων είχαν άριστη αντίληψη των εξελίξεων σε κάθε επίπεδο, οικονομικό, πολιτικό, θρησκευτικό, ηθικό. Εκεί μέσα γράφεται ότι ο στόχος μας είναι να διαφθείρουμε τους χριστιανούς. Να διασπείρουμε την πορνεία, έτσι, την ανηθικότητα στους χριστιανούς με τα έντυπά μας. Σήμερα έχουν και πολύ πιο εξελιγμένα μέσα, έτσι, τον κινηματογράφο, τα βίντεο, όλα αυτά, το διαδίκτυο. Έτσι ώστε να διαλυθεί η Εκκλησία, ο χριστιανισμός. Γιατί όταν οι χριστιανοί γίνουν ανηθικοί, χάσουν την ηθική τους, πάβουν να είναι χριστιανοί. Το ξέρουν πολύ καλά αυτό ο διάβολος και τα όργανά του. Είναι αρχαία γνώση αυτή. Ο διάβολος ξέρει ότι αν καταφέρει να ρίξει τον χριστιανό στην ανηθικότητα, τον χωρίζει από τον Θεό. Γιατί ο Θεός μισεί την ανηθικότητα. Οπότε μετά χάνει ο χριστιανός την προστασία του Θεού. Όχι ότι ο Θεός πάβει να αγαπάει τους ανθρώπους, πάντα μας αγαπάει, αλλά εμείς πλέον, επειδή πέφτουμε στην ανηθικότητα, χτίζουμε ένα τείχος και εμποδίζουμε τη θεία βοήθεια. Λέμε στο Θεό, δεν σε θέλω. Αν συγκρίνουμε τα πρωτόκολλα με τα όσα συνέβησαν στην Ευρώπη και τον κόσμο από το 1905 που ανακαλύφθηκαν μέχρι σήμερα, θα βρούμε και πάλι απίστευτη ομοιότητα. Τα πάντα να επαληθεύονται, τα πάντα να ισχύουν, τα πάντα να εξελίσσονται με την πορεία που εντός εισαγωγικών προφήτεψαν τα πρωτόκολλα. Σήμερα βέβαια ούτε η πόλεμη είναι αυθόρμητη, έτσι, ούτε τα τρομοκρατικά χτυπήματα, είναι όλα σχεδιασμένα μπορεί και από χρόνια πριν.
Και γι' αυτό λέει εντός εισαγωγικών προφήτευσαν τα πρωτόκολλα. Δεν είναι προφητείες αυτά. Αυτά είναι προσχεδιασμένα και εκτελούνται. Ακόμα και αν ήταν προϊόν αρρωστημένης ρωσικής φαντασίας τα πρωτόκολλα, που δυστυχώς δεν ήταν, θα έπρεπε να μελετώνται ως την πιο εύστοχη επιτομή της παγκόσμιας νεότερης ιστορίας. Αυτό που πάντα πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι τα πρωτόκολλα δεν είναι κείμενα του εβραϊκού λαού, ούτε απηχούν την κοσμοθεωρία του κάθε Εβραίου. Αυτά τα κείμενα είναι έργα σιωνιστών που αποκαλύπτουν ποια είναι η θρησκεία του σιωνισμού και το όραμά του. Δείχνει ανθρώπους που είχαν μια δαιμονική ευστροφία και την απόλυτη αυτοπεποίθηση ότι αυτό είναι το σωστό. Αυτό πάση θυσία πρέπει να γίνει, ότι είχαν μια θεϊκή αποστολή να εκτελέσουν. Νομίζουν ότι κάνουν και το θέλημα του Θεού. Προσέξτε, την πλάνη. Είναι αυτό που είπε και ο Χριστός. Θα σας αφαιρούν τη ζωή, θα σας εκτελούν, θα σας οδηγούν στο μαρτύριο, ποιους, εμάς τους χριστιανούς, και θα θεωρούν, θα δοκούν ότι θα προσφέρουν δόξα στο Θεό και λατρεία. Καταλάβατε. Και ο Καϊάφας, όταν άκουσε από τον Χριστό ότι ναι, εγώ είμαι ο Μεσσίας, το ρώτησε, σε εξορκίζω, να μας πεις εν ονόματι του Θεού του Υψίστου, τον όρκησε τον Χριστό. Είσαι εσύ ο Υιός του Ευλογητού που περιμένουμε, εσύ είσαι ο Μεσσίας. Και τι είπε ο Χριστός, σύ είπας, που σημαίνει εγώ είμαι. Αυτό σημαίνει το σύ είπας. Εσύ το είπες ήδη δηλαδή, ότι είμαι ο Μεσσίας. Και αμέσως τι έκανε ο Καϊάφας, έσκησε τα μάτια του έτσι για να δείξει αγανάκτηση ιερά. Τον έπιασε ο πόνος τώρα και την πίστη του. Ότι ευλασφήμισε ο Χριστός που είπε ότι είναι ο Μεσσίας. Ο Χριστός έλεγε την αλήθεια, ότι είναι ο Μεσσίας. Και τάχα της λοιπόν από ιερό ζήλο τον παραδίδει να σταυρωθεί. Βλέπετε, θα μας σκοτώνουν και θα νομίζουν ότι προσφέρουν και λατρεία στο Θεό. Αυτό κάνουν και οι σιωνιστές. Νομίζουν ότι έτσι υπηρετούν το Θεό τώρα με αυτά τα σχέδια. Πόσο τους έχει διαστρέψει ο διάβολος. Γιατί είπαμε, για αυτούς ο Θεός, ο καλός Θεός είναι ο Ιωσφόρος. Είναι το άσπρο μαύρο. Και ο κακός Θεός που πρέπει να καταστραφεί είναι ο Χριστός, ο Αδωναή. Είναι θρησκευτική τους πίστη αυτό. Το λέγαμε χτες. Αν ρωτήσετε ένα μασόνο, θα σας το πει. Ένας που έχει θείο μασόνο μου το έλεγε. Λέει ο θείος μου, μου έλεγε αυτό το πράγμα. Αυτό που λέγαμε χτες. Το λέει η καμπάλα αυτό, ότι ο κακός Θεός είναι ο Αδωναή, ο Χριστός, και ο καλός είναι ο Ιωσφόρος, φέρνει το φως. Αυτό που πάντα πρέπει να θυμόμαστε λοιπόν, ότι τα κείμενα αυτά είναι των σιωνιστών και όχι του λαού, του εβραϊκού λαού. Γι' αυτό και ξαναλέμε, δεν είμαστε εναντίον του λαού του εβραϊκού. Τους αγαπούμε και τους σιωνιστές τους αγαπούμε, όλους τους αγαπούμε. Αλλά δεν αγαπούμε τα έργα τους, τα σατανικά. Γι' αυτό και διαμαρτυρόμαστε και ενημερωνόμαστε. Είπαμε για τα πρωτόκολλα. Να πούμε τώρα για την επιστολή αυτή του Πάικ. Ποιος ήταν ο Πάικ? Ο Άλμπερτ Πάικ ήταν ένας Αμερικανός μασόνος στρατηγός που το 1871 διατύπωσε επίσημα το τρελό όνειρο. Το φρικτό σχέδιο, το φρικτό σχέδιο που δεν χωρά στο νου φυσιολογικών ανθρώπων. Έτσι ήταν ο κορυφαίος μασόνος. Μιλάμε δηλαδή για πηγή από μέσα. Δεν είναι απ' έξω να πεις το λέω εγώ, το λέει ένας χριστιανός, ένας μασόνος τα γράφει. Και λέει το όραμά τους. Έλεγε λοιπόν αυτός ότι έχουν προγραμματιστεί τρεις παγκόσμιοι πόλεμοι. Προσέξτε, 1871. Που θα ανατρέψουν τα πάντα στην οικουμένη. Οι δύο έχουν ήδη γίνει. Απομένει ο τρίτος. Μετά τον τρίτο και τελευταίο πόλεμο, οι άνθρωποι που θα γλιτώσουν από την αιματοχυσία, που θα προκαλέσουν οι χριστιανοί, οι μουσουλμάνοι και οι αθεϊστές, θα αντιδράσουν απέναντι σε αυτές τις θρησκείες και ιδεολογίες. Θα είναι έτοιμοι τότε να δεχτούν την παγκόσμια εκδήλωση της θρησκείας του Ιωσφόρου. Πού τα ξέρει αυτά και τα προφητεύει? Δεν είναι προφητεία. Είναι τα σχέδιά τους. Αποκαλύπτει τα σχέδιά τους, τα οποία βλέπετε πραγματοποιούνται. Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι δεν ήταν αυθόρμητοι, ήταν προσχεδιασμένοι να γίνουν.
για να έρθει το χάος, το απόλυτο χάος μετά τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα η ανθρωπότητα μια θριαλίδα μένει έτσι, να την ακτούμε στον αέρα. Και τώρα βέβαια έχουμε πυρηνικά, δεν έχουμε απλά όπλα. Θα φύγουν δισεκατομμύρια άνθρωποι. Γιατί θα πέσουν πυρηνικά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέσουν. Ήδη έχουν τις πλάκες στη Τζόρτζια, έτσι, τις μασονικές πλάκες, υπάρχει στο διαδίκτυο αυτό, που γράφουν ότι ο στόχος μας είναι να μειωθεί ο πληθυσμός της γης στα 500 εκατομμύρια. Το λένε απροκάλυπτα. Δηλαδή τα 7,5 δισεκατομμύρια πρέπει να φύγουν. Πώς θα φύγουν? Με έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τα λέει ο Πάικ από το 1871. Ε. Θα είναι τότε έτοιμοι μετά το χάος, έτσι, και τους ποταμούς των αιμάτων, να δεχτούν οι άνθρωποι όσοι θα απομείνουν την παγκόσμια εκδήλωση της θρησκείας του Ιωσφόρου. Θα εγκαθιδρυθεί η νέα παγκόσμια τάξη και θα επικρατήσει η θρησκεία του Ιωσφόρου και της λογικής. Έτσι δηλαδή, η σιωνιστική παγκόσμια αυτοκρατορία. Σημειωτέων ο Πάικ ήταν και ο ιδρυτής του εγκληματικού παραθρησκευτικού κινήματος των σατανιστών. Έτσι. Ξέρετε ότι υπάρχει η Εκκλησία του Σατανά, επίσημα πλέον. Και στην Αμερική, και εδώ στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχει παράρτημα. Και ο ιδρυτής είναι αυτός, ο Πάικ. Μιλάμε δηλαδή για γνώση από μέσα. Του ξέφυγε φυσικά, δεν ήθελε να τα αποκαλύψει, αλλά να ο Θεός τα αποκάλυψε. Για να μην κοιμόμαστε με τα τσαρούχια. Και να πούμε και για το Παγκόσμιο Συνέδριο και να σταματήσουμε. Το κράτος των Εβραίων, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, δεν θα μπορούσε να σχηματιστεί αν με κάποιο τρόπο δεν αναγκάζονταν οι Εβραίοι να μετεγκατασταθούν στην Παλαιστίνη. Γιατί γνωρίζετε ότι οι Εβραίοι μετά το 70, μετά Χριστόν, που καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ από τον Τίτο, τον στρατηγό αυτό τον Ρωμαίο, δεν είχαν κράτος. Τελειώνει το κράτος τους. Και ήταν διασκορπισμένοι στον κόσμο. Είναι η γνωστή εβραϊκή διασπορά. Είχαμε και πολλούς στη Θεσσαλονίκη, έτσι, μεγάλη εβραϊκή κοινότητα. Και παντού, στην Ισπανία που είπαμε τους έδιωξαν, η Ισαβέλα κλπ. Και στη Ρωσία. Τώρα τους μαζεύουν σιγά σιγά από όλο τον κόσμο στο Ισραήλ. Και έχουν φτάσει περίπου τα 7 εκατομμύρια. Ξεκίνησαν 600.000 και έχουν φτάσει 7, μπορεί και παραπάνω. Αλλά έπρεπε να αρχίσουν να κινούνται. Οι Ρότσιλντ, που έβρισκαν λύσεις σε κάθε πρόβλημα, οργάνωσαν για αυτό το λαό και ένα συνέδριο το 1897 στη Βασιλεία της Ελβετίας. Με εκπροσώπους Εβραίους από διάφορες κοινότητες της διασποράς τους. Το Παγκόσμιο Σιωνιστικό Συνέδριο, 1897. Αρχηγός σε αυτό το κογκρέσο έθεσαν τον Ασκεναζί Χέρτσλ. Θα τον έχετε σου ακούσει, Θεόδωρος Χέρτσλ. Αλλά μεταλείπεις διαπίστωσαν ότι οι περισσότεροι απλοί Εβραίοι που είχαν συνηθίσει να ζουν στα διάφορα μέρη του κόσμου δεν είχαν ιδιαίτερη διάθεση, μάλλον δεν είχαν καμιά διάθεση να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τις εργασίες τους, τον τρόπο ζωής τους για να ταξιδέψουν στην Παλαιστίνη και να εγκατασταθούν σε μια φτωχή και άνυδρη χώρα που ως τότε είχε αραβικό πληθυσμό. Το όνειρο το ρώτησε και των άλλων σιωνιστών κινδύνευε από τους ίδιους τους Εβραίους, που μπορεί μέσα τους να πίστευαν σε αυτό το αρχαίο όνειρο του Ταλμούδ. Είπαμε το Ταλμούδ είναι το ιερό τους βιβλίο, είναι αντικατάσταση της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν έχουν πλέον Παλαιά Διαθήκη οι Εβραίοι. Και είχαν αυτό το όνειρο, αλλά πρακτικά δίσταζαν. Μια βασική ιδεολογική διαφορά θρησκευτικής χρειάς ήταν ότι οι απλοί Εβραίοι πίστευαν ότι πρώτα θα έρθει ο Μεσσίας και μετά θα ιδρυθεί από τον ίδιο το Μεσσία το νέο εβραϊκό κράτος. Οι σιωνιστές όμως τι έλεγαν? Πρώτα θα φτιάξουμε το κράτος και μετά θα περιμένουμε να εμφανιστεί και ο Μεσσίας να μας κυβερνήσει. Πρωτοποριακή σκέψη των σιωνιστών. Σιγά περιμένουμε το Θεό να μας στείλει το Μεσσία. Θα κάνουμε το κράτος και εμείς θα βάλουμε και το Μεσσία μας μετά. Εδώ φάνηκε ξεκάθαρα ότι άλλο είναι ο Εβραίος και άλλο σιωνιστής. Ο κανόνας έλεγε από παλιά ότι όποιος χαλάει τα σχέδια των Εβραίων πρέπει να εξοντώνεται. Αν εξόντωσαν τους προφήτες τους και τον ίδιο το Μεσσία, θα δίσταζαν να εξοντώσουν τους απλούς Εβραίους? Ποιοι εξόντωσαν τον Χριστό, τον Μεσσία? Είναι αυτοί οι πρόδρομοι των σιωνιστών. Γιατί από τότε υπήρχαν αυτές οι αντιλήψεις.
να έχουμε ένα παγκόσμιο κράτος, μια παγκόσμια κυριαρχία. Ο Χριστός δεν τους υπηρέτησε αυτό το σχέδιο. Τους βγήκε άλλος από ό,τι περίμεναν. Πνευματική βασιλεία, εκκλησία, τι είναι αυτά τα πράγματα. Εμείς άλλα περιμένουμε. Και τους σκότωσαν. Αν σκότωσαν τον Χριστό, θα δείσαν να σκοτώσουν τους δικούς τους, τους απλούς Εβραίους. Κανείς δεν έπρεπε να μπει εμπόδιο σε ό,τι είχαν αποφασίσει οι Ρότσιλ και οι συνεργάτες τους. Κάπως έτσι συνέλαβαν την ιδέα να τρομοκρατήσουν με κάθε τρόπο τους Εβραίους, ώστε να λαχταρίσουν από μόνοι τους να καταφύγουν στην Παλαιστίνη, στο μελλοντικό κράτος του Ισραήλ. Όπως πάντα, δεν θα απειλούσαν τους πλούσιους και ισχυρούς Εβραίους. Αυτή είναι στο απειρόβλητο πάντα, έτσι, είναι η ελίτ. Αλλά τον απλό και φτωχό κόσμο. Ούτε θα το έκαναν οι ίδιοι, αλλά θα έβρισκαν κάποιο άλλο εκτελεστικό όργανο. Είπαμε, ο διάβολος έχει αυτή την τέχνη, κρύβεται. Και αυτοί αυτό κάνουν, κρύβονται. Ακούτε πουθενά στα ΜΜΕ για τους Ρότσιλ? Ελάχιστα πράγματα. Άλλοι είναι που φαίνονται. Ο Σόρος, ο ΙΕ, το ΝΑΤΟ. Αυτά είναι τα οργανά τους. Παγκόσμια Τράπεζα κλπ. Κλπ. Πώς? Μόνο και διαφήμιση. Τον Δαβίδ, αυτόν τον Ρότσιλ. Ναι, τον προβάλλουν αυτοί ότι θα είναι ο τάχτης ο Μεσσίας τους. Λοιπόν, ο Χέρτσλ στη συνέχεια σχεδίασαν αυτό που είπαμε, έτσι, να βρεθεί ένας που θα εκτελέσει το όραμά τους, ώστε αυτοί να μην έχουν ευθύνη του μελλοντικού ολοκαυτώματος. Πόσοι ξέρουν μέχρι σήμερα, έτσι, από τους λαούς, ότι η δημιουργή του ολοκαυτώματος είναι αυτοί οι σιωνιστές. Ο Χέρτσλ στη συνέχεια εκλέχθηκε πρόεδρος του σιωνιστικού οργανισμού και υιοθέτησε το κόκκινο εξάκτινο αστέρι ως σήμα των σιωνιστών. Αυτό που ως τότε ήταν σήμα των Ρότσιλντ. Αντί να υιοθετήσει το αρχαίο σύμβολο του Ισραήλ, την επτάφωτη λιχνία, την μενόρα. Το κόκκινο εξάκτινο αστέρι που ήταν το σήμα των Ρότσιλντ. Αυτό το αστέρι που το ονομάζουν το άστρο του Δαβίδ πέρασε αργότερα με μπλε χρώμα στη σημαία του Ισραήλ ανάμεσα σε δύο μπλε ρορίδες. Τι συμβολίζουν οι ρορίδες, το είπαμε έτσι, τον Νείλο και τον Εφράτη, δηλαδή το κράτος του Ισραήλ που θα εκτείνεται ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Μεσοποταμία. Μέσα σε αυτό το πλάνο και την αντίληψη περί κράτους ήταν δυστυχώς και η Κύπρος. Τη θέλανε και την Κύπρο να την πάρουν. Υπήρχαν μάλιστα και σιωνιστές που πρότειναν να ιδρυθεί το κράτος του Ισραήλ στο νησί της Κύπρου. Αλλά η απόφαση των ισχυρών σιωνιστών ήταν να ταυτιστεί το κράτος με το αρχαίο Ισραήλ. Όχι, δηλαδή, θα πάμε στην Κύπρο, πάμε εκεί, στον αυθεντικό τόπο. Τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Για το μέλλον όμως υπάρχουν και άλλες φάσεις και σκαλοπάτια μέχρι να φτάσουν στην τελική την παγκόσμια αυτοκρατορία. Και έτσι προχώρησαν. Και είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα. Αύριο θα πούμε για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και λοιπά, πώς προχώρησαν και πραγματοποιούν σχεδόν εξ ολοκλήρου το όνειρό τους σιγά σιγά, έτσι, γίνεται πραγματικότητα. Σήμερα ελάχιστοι τους έχουν απομείνει, έτσι, κυρίως η Ρωσία με τον Πούτιν, τους αντιστέκονται και ίσως και κανένα δυο άλλοι. Λέει η Κωνσταντίνα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι γραμμές αυτές που ανάμεσα από σύντομα στο εξάρτημα αυτό είναι παράλληλες. Και ξέρουμε ότι οι παράλληλες γραμμές δεν συναντιόνται ποτέ. Οπότε έτσι θα κυριαρχήσουν παγκόσμια. Γιατί αν ήταν πραγματικά μόνο η Εφράτης, ήταν παράλληλη και ότι... Ναι, αυτό θα είναι η αρχή. Ναι, Κωνσταντίνα. Είπατε προηγουμένως ότι τους ξέφυγε η Ρωσία με τον Βλαδίμηρο. Ενώ ήταν στη Σοβιετική, Ένωση, μέσα στον κομμουνισμό, ήταν πράκτορας της ΚΚΕΠ. Πώς είναι δυνατόν να γλιτώσει? Έχει να κάνει με κεφάλαια, με οπλικά συστήματα, με χρήμα. Πώς δεν έχει διεισδύσει η μασονία στον Βλαδίμηρο? Νομίζω αυτό να το αφήσουμε, να μην το ανοίξουμε τώρα, έτσι. Να σας πω πώς πήγε όλη η πορεία, έτσι. Και αυτό, αν είναι, ίσως και κάποια άλλη φορά να το ανοίξουμε για το τι γίνεται ακριβώς σήμερα, που δεν μπορώ να το πω κι εγώ με ακρίβεια τι γίνεται, αλλά εκείνο που βλέπουμε, το εξωτερικό εμείς, τι βλέπουμε, έτσι, ότι η Ρωσία είναι η μόνη χώρα
ή από τις λίγες χώρες που αντιδρά, ας πούμε, στους ομοφυλόφιλους. Έτσι, αντιδρά στη νέα τάξη πραγμάτων σήμερα. Και είναι στο στόχαστρο της Αμερικής κλπ. Αυτό κάτι λέει. Κάτι πολύ καλό για μας, δηλαδή, λέει. Ναι. Έτσι, λίγο να καλύψω να απαντήσω στον αδελφό. Ναι. Όσο αφορά το κομμουνισμό, το λέω γιατί εκεί γυρίστηκε και στην Ελλάδα, όταν ήμουν 16 χρονών, 17, οπότε έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από το σχολείο. Καταρχάς, όταν έγινε η Επανάσταση το 17 με τον Λένιν, υπήρχε μέσα ακόμα οι εκκλησίες, υπήρχαν, δεν είχαν καταργηθεί. Αυτά καταργήθηκαν μετά, όταν αφού εξοντώσανε τον Λένιν και ανέβηκε στην εξουσία ο Στάλιν. Από εκεί και μετά άρχισαν, εκεί έγινε ο σκληρός κομμουνισμός, εκεί προσπάθησαν να ισοπεδώσουν και την πίστη, αλλά ως χρόνο πάντα υπήρχε. Και ο λόγος που, μα αυτό απαντάω τώρα εδώ στον Κώστα, ότι η φλόγα υπάρχει μέσα στον Πούτιν, υπάρχει και σε πολλούς Ρώσους, αυτή είναι που δεν έχει σβήσει, γι' αυτό και έχει κρατήσει και τώρα ακούσει και φουγγώνει και έτσι κράτησε η Χρυσή. Αν ήταν μόνο οι σιωνιστές που μπορούσαν να το σβήσουν, θα το σβήνανε, αλλά δεν το καταφέρανε. Υπάρχει το λίμα. Ναι. Να σκεφτείτε στα χρόνια του κομμουνισμού, απαγορευόταν τα παιδιά να πάνε στην εκκλησία. Τα νέα παιδιά. Απαγορευόταν με νόμο. Και οι κοπέλες, ας πούμε, δινόντουσαν γιαγιάδες για να μπορούν να πάνε στην εκκλησία να εκκλησιαστούν. Καταλάβατε, μεταμφιαζόντουσαν. Και πολλά άλλα τέτοια. Κάτι άλλο. Να ρωτήσω κάτι. Παλιά στο 1900, όταν είχε τα κοσάδα, είχα ακούσει ότι ήταν μασονικό. Υπήρχαν μασονικά σύμβολα, ναι. Α, βέβαια. Γι' αυτό είχα μια αμφιβολία. Βέβαια, και παντού τα βάζουν, σα είπα. Σε όλα τα χρήματα. Βέβαια. Αφού αυτοί βγάζουν τα χρήματα, δεν θα βάλουν τα σήματά του. Και άμα γίνεται κάποια στιγμή να μου κάνετε μία μικρή αναφορά για το γιόγκα, γιατί έχω ακούσει για το Σεραφείμ που λέει στην Ιλιακή Εκκλησία. Και η γιόγκα και όλες οι ανατολικές θρησκείες που έχουν εισβάλει και οι πολεμικές τέχνες που δεν είναι καθόλου αθώες και δεν είναι γυμναστική και ποτέ μην τα στέλνει τα παιδιά σε πολεμικές τέχνες. Ναι, μακριά από αυτά. Είναι αποκρυφισμός. Έχουν βγει από τα βουδιστικά μοναστήρια. Και δεν είναι απλές γυμναστικές αυτά όλα, έτσι. Είναι τεχνικές προσιλητισμού στον βουδισμό. Και στη νέα εποχή και στη νέα τάξη πραγμάτων. Όλα αυτά συνδέονται. Η Μπλαβάτσκι, η νέα εποχή, το New Age. Όλα αυτά, ο αποκρυφισμός, ο ΙΕ, όλα αυτά είναι αδελφάκια, ξαδελφάκια, έτσι. Από πίσω κρύβεται ο σιωνισμός. Και ο στόχος είναι η Ορθοδοξία. Και μας έχουν φέρει όλους αυτούς εδώ με ένα στόχο. Να αρπάξουν όποιους μπορούν. Εσύ τι αρέσει, παιδί μου, οι πολεμικές τέχνες, έλα εδώ σε μένα. Λοιπόν, άντε να κάνεις ένα προσκύνημα στο Βούδα πρώτα και μετά να κάνεις γιόγκα. Αλλά το προσκύνημα στο Βούδα, ξέρετε τι σημαίνει? Άρνηση του Χριστού. Αυτός που θα προσκυνήσει το Βούδα για να κάνει γιόγκα, μετά θα πρέπει να του κάνουμε χρήσμα για να το ξαναπάρουμε στην Εκκλησία. Δεν είναι απλά πράγματα. Καταλάβετε πώς δουλεύει ο διάβολος. Ναι. Στις σχολές προσκυνάνε πριν ξεκινήσουν. Ναι. Ή τον γκουρού, είναι η ειδωλολατρία. Λέει πως θα πάει. Αναφέρετε γέροντα κάποια ονόματα, ως Καϊάπας, Βολτέρος, Φλόιντ, όλη αυτή το μάχη. Δεν μπορείτε να μας πλέγει τι τέλος είχαν αυτοί οι συγκεκριμένοι. Τι τέλος να έχουνε. Άθλιο τέλος. Φρικτό τέλος. Λένε για το Στάλιν. Ήταν η κόρη του, η Σβετλάνα, η οποία ήταν χριστιανή. Και περιγράφει το τέλος του φρικτό. Φρικτό τέλος για ο Στάλιν, ο οποίος είχε καθαρίσει μερικά εκατομμύρια. Χριστιανούς και πολιτικούς αντιπάλους. Γιατί ο διάβολος είναι ο χειρότερος εχθρός, έτσι. Άπαξε και δουλεύει σε αυτόν, στο μαύρο αφεντικό, σου κάνει τη ζωή σου μαύρη και το τέλος σου κατά μαύρο. Και
φώναζε ότι μεταφράζουν από εδώ και να πάνε στον θρόνο του Θεού, θα κοιμάται και τέτοια. Αυτά έγιναν για μας, έτσι, για να διδαχτούμε. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, αλλά παραχωρεί να πεθαίνουν με αυτόν τον άθλιο τρόπο αυτοί οι οποίοι πολέμησαν τον Χριστό, για να καταλάβουμε τι σημαίνει διάβολος. Που δεν το έχουν σε τίποτα οι άνθρωποι σήμερα να πάνε να προσκυνήσουν τον διάβολο. Λέω τον καφέ, λέει για πλάκα. Δεν χωράει πλάκα να λες τον καφέ για πλάκα. Ο διάβολος δεν το κάνει καθόλου για πλάκα, δεν το βλέπει καθόλου για πλάκα. Το να λες τον καφέ ή να ακούς να σου λένε τον καφέ είναι μαντεία. Μαντεία είναι είδος μαγείας. Μαγεία ίσον προσκύνηση του διαβόλου. Καταλάβατε. Ή το ξεμάτιασμα λέει. Με ξεματιάζει, λέει η πεθερά μου, η γιαγιά μου, η μαμά μου. Ποιος είπε ότι επιτρέπεται να σε ξεματιάζουν. Είναι μαγική πράξη κι αυτό. Έτσι έχει καταντήσει σήμερα. Μόνο ο ιερέας διαβάζει την ευχή της Βασκανίας. Τα χαρτιά, τα ρόκια. Σας έλεγα το πρωί, όσοι δεν πατάνε στην εκκλησία, αλλά και αυτοί που πατάνε δυστυχώς, σαν κομίτες, έχουν σύνδεση με αποκρυφισμό. Άλλος είναι με αστρολογία, άλλος με medium. Όλοι είναι με το ένα πόδι και με τα δύο στον πονηρό. Πατέρα μου, ήταν να κάνω μια παρέμβαση. Ακούσαμε για αυτόν τον αστρολόγο, τον Χορταρέα, ότι έγινε Τι να σας πω, επίσημα η Μητρόπολη το αμφισβήτησε. Τώρα, τι να σας πω περισσότερο. Αλλά με τέτοια έκπτωση και τέτοια, ας πούμε, εκοσμίκευση που έχουμε και στην Εκκλησία, όλα είναι πιθανά. Εγώ προσωπικά τον ανέβασα στο ταξί. Τα δούμε. Ήταν να το αφήσω στο ταξί να φύγω. Οπότε, καταλαβαίνεις. Γιατί η πληροφόρηση, καταλάβατε, έρχεται και από τη ζωή του άλλου. Αν δείτε όλη η αιρετική, ας πούμε, δεν είναι απλώς στο μυαλό σχιζοφρενής που λένε οι πατέρες, είναι και διεφθαρμένη, είναι ανήθικη, στη συντριπτική της πλειοψηφία. Γιατί η διαφθορά στο ήθος, στην πίστη, είναι, πάει παράλληλα με τη διαφθορά στη ζωή. Αυτά πάνε μαζί. Αυτοί που κυνηγούσαν τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ενείς και επίσκοποι, ήταν εγκληματίες. Ένας επίσκοπος του είχε στήσει ενέδρα στον δρόμο να τον σκοτώσει. Επίσκοπος τώρα, φανταστείτε. Να οργανώνει ενέδρα για να σκοτώσει τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Εγκληματίες δηλαδή. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος, κανένα λέει δεν φοβάμαι, όσο τους επισκόπους. Πλην ενίων, εκτός από μερικούς. Αν γινόταν αυτά τότε, πόσο μάλλον σήμερα. From what you're reading, the papers, the book, can we get the copy? Υπάρχει αυτό το βιβλίο, λέγεται «Η Σιών, κατά του Σιωνισμού, κυκλοφορεί». Νομίζω το έχουμε και στο μοναστήριο, αλλά μπορείτε και στο διαδίκτυο να το βρείτε. Δεν είναι πολύ φτηνά, είναι 4-5 ευρώ. Έτσι. And also, is there something in English? Υπάρχουν οι πηγές, μπορώ να σας πω μετά τις πηγές, που είναι στα αγγλικά. Η Σιών κατά του Σιωνισμού. Είναι και εύκολο να το θυμάστε. Η Σιών είναι η Ιερουσαλήμ, έτσι είναι το άλλο όνομα της Ιερουσαλήμ. Ορίστε. Στην αρχή της ομιλίας είχατε πει για την κρίση, ότι κρίνουμε για να διακρίνουμε και όχι για να κατακρίνουμε. Το έλεγε ο μακαριστός πατήρ Αθανάσης ο Μυτιλινέος αυτό. Είναι πολύ σοφό. Κι όμως, αυτή τη στιγμή, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να διακρίνω ποια είναι η κρίση και ποια είναι η κατάκριση. Θέλω να μας δώσετε ένα παράδειγμα, γιατί κάθε φορά θα μιλήσουμε και θα, ας πούμε, πάμε να διακρίνουμε κάτι, μία κατάσταση κάποιου έστω πατριάρχη ή οποιοδήποτε άλλο, τα παιδιά μας χωράνε στον τοίχο. Μην κρίνεις. Ένα παραδειγματάκι. Κατάκριση είναι κάτι το οποίο έχει μέσα πάθος, έχει εμπάθεια, έχει μίσος, έχει απόρριψη. Κρίση είναι κάτι νυφάλιο, κάτι καθαρό, κάτι απλό. Έτσι. Βλέπεις τον άλλο να κλέβει και λες αυτό που κάνει είναι κλοπή. Χωρίς να έχεις μέσα σου αντιπάθεια, μίσος, έτσι. Ας τον παλιάνθρωπο, δεν τρέπεται, είναι και χριστιανός. Αυτό είναι κατάκριση. Έτσι.
Όταν λες τον καημένο πώς τον ξεγέλασε ο διάβολος και κλέβει, αυτό έχει αγάπη. Αλλά λες και την αλήθεια. Αυτό είναι. Δεν είμαστε και αφελείς. Βλέπουμε ότι κλέβει. Τι θα πεις ότι δεν κλέβει, αφού κλέβει. Αλλά θα πεις τον καημένο, δεν φταίει αυτός, φταίει ο διάβολος που τον παραπλάνησε, έτσι. Θα τα φορτώσει τον διάβολο. Και αν δεν προσέξω, και εγώ θα κάνω τα ίδια και χειρότερα. Καταλάβατε, αυτό είναι κρίση. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Γιατί μετά δεν θα μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Και θα λες, εντάξει, κλέβει, εντάξει, δεν πειράζει, ναι. Το κάνω κι εγώ. Γιατί να μην το κάνεις. Άμα δεν το κατακρίνεις, δηλαδή το ίδιο σαν πράξη, το πρόσωπο δεν κατακρίνουμε. Την πράξη όμως πρέπει να την καταδικάσουμε. Αλλά θα τη φορτώσουμε στον πονηρό, όχι στον άνθρωπο. Για να μην χάσουμε την αγάπη. Έτσι, η κατάκριση έχει χάσει την αγάπη. Ενώ η κρίση έχει αγάπη. Έτσι. Κρίνεις για να μπορέσει να βοηθήσει τον άλλον. Και να ξεχωρίσεις το καλό από το κακό και για να φυλάξεις τον εαυτό σου αλλά και τους άλλους. Υπάρχει δηλαδή καλή προαίρεση από τη μια μεριά και η κακή προαίρεση από την άλλη. Ο άλλος κατακρίνει, γιατί κατακρίνει, γιατί έχει εμπάθεια, έχει μίσος, έχει μισικακία, θέλει να μειώσει τον άλλον. Και να πω και τη διαφορά καταλαλιάς και κατάκρισης, γιατί και εκεί υπάρχει έτσι λίγο μπέρδεμα. Καταλαλιά είναι να περιγράψεις, με κακό σκοπό βέβαια, έτσι, το λάθος του άλλου. Ξέρεις, ο Παπασάββας, ξέρω εγώ, έκλαβε, τον είδα. Κουτσομπολιό που λέμε, έτσι. Κατάκριση είναι να βάλεις ταμπέλα. Ο τάδε είναι κλέφτης, έτσι, με εμπάθεια. Και να τον απορρίψεις μέσα σου, να τον μειώσεις. Αυτό είναι αμαρτία. Όπως και η καταλαλιά είναι αμαρτία. Ευλογείτε, ήθελα να ρωτήσω, έτσι επειδή είπατε χθες για καλπάζοντα γεγονότα κτλ. Καλπάζοντα. Αυτά τα καλπάζοντα επερχόμενα γεγονότα, η στάση μας εμάς πώς πρέπει να είναι και αν αυτά σχετίζονται και με την Εκκλησία, με αυτό το σχίσμα, πώς πάει μεγαλώνει, αν θα σταματήσει, αν θα ξεχωρίσει από την Εκκλησία. Και εμείς πώς πρέπει να είμαστε σε όλα αυτά τα γεγονότα, ποια είναι η στάση μας και πώς πρέπει να προφυλαχθούμε ή να βοηθήσουμε και κάποιον άλλον. Θα έλεγα αυτό που λέει ο λόγος Θεού, λάλη και μη σιωπήσεις. Να μιλάς και να μη σιωπάς, που είπε ο Κύριος τον Απόστολο. Και όχι μόνο με τα λόγια να λαλούμε έτσι, αλλά κυρίως με τη ζωή μας. Να ζούμε δηλαδή τον Χριστό, να γίνουμε καλοί χριστιανοί, αυτή είναι η στάση μας. Να γίνουμε σωστοί χριστιανοί, γιατί δεν είμαστε σωστοί. Να γίνουμε πραγματικά πιστοί. Να εμπιστευτούμε δηλαδή τον εαυτό μας τον Χριστό. Οπότε δεν τίθεται θέμα αγωνίας, άγχους. Λένε μερικοί, Πάτερε, μας φοβίζεις. Και τι να σας φοβίζω, εγώ δεν τα λέω για να σας φοβήσω. Αλίμονο. Εγώ τα λέω για να σας ξυπνήσω. Για να μην κοιμάμαστε με τα τσαρούχια, να είμαστε σε εγρήγορση και να καταφύγουμε σε αυτόν που μπορεί να μας βοηθήσει. Και αυτός είναι ο Θεός. Πρώτον με τη σωστή ζωή και μετά και με την προσευχή μας. Αλλά και να φανερώνουμε την πίστη μας. Να μην κρυβόμαστε. Σήμερα υπάρχει υποκρισία, αντίστροφη της υποκρισίας των Φαρισαίων. Οι Φαρισαίοι υποκρίνονταν ότι ήταν καλοί, ενώ ήταν διεφθαρμένοι. Σήμερα οι χριστιανοί, επειδή υπάρχει το αντίχριστο πνεύμα στα πανεπιζήμια και όχι μόνο, ντρέπονται να δείξουν την πίστη τους. Ενώ πρέπει να τη δείξουν. Δεν λέμε να κάνεις επίδειξη, αλλά όταν πρέπει να φανείς ότι είσαι πιστός, να το φανερώσεις. Γιατί κρύβεσαι, αφού νηστεύεις, γιατί λες ότι δεν νηστεύω, γιατί καταλύεις δημόσια. Λες για να μην σκανδαλίσω. Μα ακριβώς τότε σκανδαλίζεις. Που σε περίοδο νηστείας, έτσι, επειδή όλοι γύρω σου είναι αδιάφοροι ή και αντίχριστοι, και εσύ συμπλέζεις με αυτούς. Αυτό σημαίνει λάλη και μη σιωπήσεις, έτσι. Θα μιλήσεις με τις τάσεις σου. Και έστω και ένας να ωφεληθεί, αυτό είναι μέγιστο κέρδος. Και μια ψυχή να σώσεις, γιατί ξέρετε πολύ, δεν γίνονται χριστιανοί γιατί παρασύρονται από το γενικότερο κλίμα. Είναι αυτή η ψυχολογική, ας πούμε, μέθοδος του πλήθους, το οποίο παρασύρει και σε κάνει να παραλογίζεσαι. Επειδή βλέπεις όλο το πλήθος να κάνει το παράλογο. Και λες, μήπως εγώ είμαι τρελός. Αφού όλοι κάνουν αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά τα μάτια μου άλλο λένε.
Να σας πω το, τι εννοώ. Έκανα ένα παραπείραμα. 10 άνθρωποι, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, οι 9 ήταν συνεννοημένοι. Ο ένας δεν ήξερε τίποτα. Και βλέπανε 10 γραμμές, άνισες μεταξύ τους. Κάποια ήταν μεγαλύτερη από όλες, κάποια άλλη λίγο μικρότερη, κάποια άλλη πιο μικρά και μικρή κλπ. Λοιπόν, οι 9 ήταν συνεννοημένοι από αυτό που έκανε το πείραμα να πούνε ότι η πιο μεγάλη γραμμή δεν είναι η πρώτη, η κανονική δηλαδή, αλλά η δεύτερη. Ο ένας που δεν ήξερε έβλεπε τώρα ότι η πιο μακριά γραμμή είναι αυτή η πρώτη. Αλλά όλοι λέγανε ότι είναι η δεύτερη. Οπότε τι έγινε, ναι, κοιτάξτε. Είπε και αυτός ότι λένε πολλοί. Παρασύρθηκε από τους άλλους. Στο 80% των περιπτώσεων συμπλέουμε με αυτό που κάνουν οι πολλοί. Εκεί βασίζονται οι Ρότσιλντ και μας χειραγωγούν με τα ΜΜΕ. Μπράβο. Με τα ΜΜΕ τα οποία λένε όλα ομόφωνα το ίδιο πράγμα. Για να διαστάσω, καλά, εμείς ξέρουμε ότι η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία. Ναι, αλλά κοιτάξτε τώρα, όλος ο κόσμος λέει ότι δεν είναι. Μήπως είμαι λάθος, μήπως κάτι δεν πάει καλά σε μένα. Καταλάβατε. Δεν βλέπεις, όλες τις τηλεοράσεις λένε αυτό το πράγμα. Όλος ο κόσμος λέει αυτό το πράγμα. Και στο τέλος θα πεις και εσύ, ναι, έτσι είναι. Δεν είναι αμαρτία. Καταλάβατε. Έτσι δουλεύουν. Αν όμως, κοιτάξτε τώρα το πείραμα, ήταν κι άλλος ένας, επαναλήφθη το πείραμα, και αυτή τη φορά ήταν οι 8 συνεννοημένοι, οι 2 δεν ήταν. Οπότε ο ένας είπε το σωστό, ότι η μακρύτερη γραμμή είναι η πρώτη, αυτή που είναι. Και ο δεύτερος είπε το σωστό μετά. Άλλαξαν τα δεδομένα. Επειδή υπήρχε ακόμα ένας που έλεγε το σωστό. Καταλάβατε, να τι σημασία έχει να λες την αλήθεια. Ας είσαι ένας, πες την αλήθεια. Γιατί ο κόσμος αυτό ψάχνει, να βρεθεί κάποιος που να πει την αλήθεια. Δεν πρέπει να υποκύπτουμε σε αυτή τη χειραγώγηση και σε αυτή την προπαγάνδα, σε αυτή την πλήση εγκεφάλου, πολύ ωραία το είπατε. Να λέμε την αλήθεια, ας είμαστε μόνοι μας. Θα δείτε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Θα βρεθούν και κάποιοι, έστω λίγοι, θα πούνε όχι, έχει δίκιο, αυτό είναι. Αφού το βλέπουμε, αφού φαίνεται. Γι' αυτό λάλη και μη σιωπήση. Σε αυτή θα πρέπει να είναι η στάση μας. Ό,τι και αν κοστίσει, εμείς να ζούμε πρώτα την αλήθεια, έτσι, προσέξτε. Λέγαμε για την αντρική ενδυμασία στις γυναίκες κλπ. Ωραία, όλες φοράνε την αντρική ενδυμασία. Γιατί να μην κάνεις το που λέει ο Χριστός. Θα δεις ότι θα σε ακολουθήσουν κι άλλοι. Αλλά επειδή κανένας δεν το κάνει, σου λέει, α, κι εγώ που θέλω να το κάνω, τι να κάνω, αφού όλοι είναι. Παρασυρώμαστε. Είναι αυτό ψυχολογική. Ψυχολογικός νόμος, κακός βέβαια, κάκιστα. Γιατί και ένας να είσαι, δεν πρέπει να παρασύρεσαι. Αλλά για να έχεις αυτή τη δύναμη, χρειάζεται να είσαι πιστός στον Χριστό. Καταλάβατε. Και θα πεις, εγώ θα μείνω, έστω και τελευταίος των Μοϊκανών, με τον Χριστό. Και ας είμαι και ο μόνος πιστός στη γη. Δεν με ενδιαφέρει. Και στα έσκατα κάπως έτσι θα είναι, ξέρετε, με τους χριστιανούς. Ελαχιστότατε θα είναι οι χριστιανοί. Κληρικοί και λαϊκοί. Πέστε. Το πρωί εχθές το είπατε ότι και κάποια εκκλησιαστικά site, αν δεν κάνω λάθος, προπαγανδίζουν. Βέβαια. Ναι. Αν ρωτήσω τώρα ποια είναι αυτά, είναι εύκολο. Αυτό φαίνεται. Φαίνεται στην πράξη. Τώρα, υπόψη μου, ας πούμε, ονόματα, δεν ξέρω, αλλά λίγο να ασχοληθείς, φαίνεται, ας πούμε, ποια site στηρίζουν με κακό τρόπο, δηλαδή τον οικουμενισμό. Φαίνεται. Στηρίζουν τους οικουμενιστές. Δεν θέλει πολύ φιλοσοφία να το καταλάβεις. Λίγο διάκριση, έτσι, κρίση, σωστή κρίση. Και αυτούς τους λυπόμαστε. Αλλά δεν μπορούμε να μην πούμε ότι είναι λάθος. Οι θέσεις τους είναι λάθος. Ας μην λέμε ονόματα συγκεκριμένα, αλλά αν θέλεις ιδιαίτερος μπορώ να σου πω. Δεν είναι δύσκολο. Αλλά γιατί να βασίστε σε μένα και εσείς λίγο να ξετρίψετε που λέμε το ορθόδοξο αισθητήριό σας, να το καλλιεργήσετε για να καταλαβαίνετε.
Γιατί μπορεί τώρα να αυτοί, αύριο να βγουν άλλοι 10. Και μετά να μείνει ένα ορθόδοξο site ή δύο, και εσύ να λες για στάσου, όλοι λένε το αντίθετο. Επειδή ο Παπασάβας λέει αυτό, δηλαδή έχει δίκιο. Καταλάβατε. Γιατί σας είπα, δουλεύουν με αυτό το ψυχολογικό νόμο. Τι λένε οι πολλοί. Το θέμα δεν είναι να πηγαίνουμε με τους πολλούς, αλλά με την αλήθεια. Όπως ο Άγιος Μάξιμος, έτσι. Του λέγανε με ποια εκκλησία εσύ. Όλες οι εκκλησίες είναι μονοθελίτες τότε, με την αίρεση αυτή. Λέει, εγώ είμαι με την αλήθεια. Και όπου είναι η αλήθεια, εκεί είναι η εκκλησία. Δεν πανάχετε εσείς στους θρόνους. Εγώ έχω τον... αυτό που κάθεται στο θρόνο. Έτσι, τον Χριστό. Εσείς κρατάτε τους θρόνους τους, τους επίγειους, τους επισκοπικούς. Θα ξεχωρίσει τελικά η αλήθεια στην εκκλησία, η αληθινή εκκλησία από τις υπόλοιπες. Πάντα ξεχωρίζει. Και τώρα ξεχωρίζει και πάντα. Ξεχωρίζει, αλλά είναι αναμειγμένοι όλοι τους. Ναι, τώρα ισχύει αυτό που είπε ο Χριστός. Δεν είπε ότι έχουμε τον αγρό, έχουμε τον καλό σπόρο και έχουμε και τα ζυζάνια. Και συναυξάνονται τα ζυζάνια και ο καλός σπόρος. Και τι είπανε οι άγγελοι, λέει, Κύριε, να ξεριζώσουμε τα ριτζάνια, να καθαρίσει. Λέει, όχι ακόμα. Αφήστε τα. Μην τυχόν, μαζί με τα ριτζάνια βγάλετε και το καλό σπόρο. Το ξεχώρισμα θα γίνει τελικά στη Δευτέρα Παρουσία, έτσι, τότε θα ξεχωρίσουμε πλήρως. Αλλά τώρα, γι' αυτό χρειαζόμαστε τους ποιμένες, που έχουν τη διάκριση και σου λένε, παιδί μου, αυτός είναι ζυζάνιο, δεν είναι καλός σπόρος. Χρειάζεται όλοι να έχουμε ένα πνευματικό οδηγό που έχει τη διάκριση των πνευμάτων, έτσι, και διακρίνει, όχι για να κατακρίνει, αλλά για να καθοδηγεί σωστά. Το ζυζάνιο από το καλό σπόρο. Το πρόβατο από το ερήφιο. Γιατί όντως είναι πολύ μπερδεμένα και πολύ ύπουλα τα πράγματα. Μπορεί να βρεθεί σε μια εκκλησία και να είναι μεγαλοπρεπής, ας πούμε, εντυμένοι δεσποτάδες, παπάδες κλπ. Και να μην υπάρχει καν λειτουργία, έτσι. Να είναι ένας εμπαιγμός του Θεού. Και δεν πρέπει να μείνεις εκεί πέρα. Γιατί συμμετέχεις στον εμπαιγμό, έτσι. Και οι κανόνες λένε ότι όταν συμβαίνει αυτό, οι μεν κληρικοί καθαιρούνται, οι δε λαϊκοί που συμμετέχουν αφορίζονται. Αλλά για να μην το πάθεις αυτό, θα πρέπει να έχεις πνευματικό οδηγό που θα σου πει, εκεί δεν θα πας. Γιατί αυτός δεν είναι καν παπάς, έτσι. Ούτε δεσπότης, ούτε βάστημα έχει. Έχουν αρχίσει και μπερδεύονται πολύ τα πράγματα τώρα. Ένας, ας πούμε, αρχιμαντρίτης από εδώ, από δική μας Μητρόπολη, πήγε και χειροτονήθηκε επίσκοπος σε αυτή την ψευτοεκκλησία των Ουκρανών. Έλληνας. Αυτός είναι επίσκοπος. Όχι. Τι είναι. Τίποτα δεν είναι. Όταν θα κάνει αυτός λειτουργία, θα γίνεται λειτουργία. Φυσικά και δεν θα γίνεται. Γιατί έχει φύγει από την εκκλησία με αυτό που έκανε. Καταλάβατε. Πάντα μου και αυτός που χειροτονείται, αλλά συλλειτουργεί μαζί με τους προοπτικούς. Αυτός που έχει κανονική λειτουργία, χειροτονία, έτσι. Και συλλειτουργεί με αιρετικούς, με σχισματικούς, με αχειροτόνητους κλπ. Έτσι. Και αυτός είναι υποκείμενος σε καθαίρεση. Στην ίδια τη χειροτονία του ήταν... Ήταν παρός στη χειροτονία, αυτό λέτε. Ναι, φυσικά. Αυτός είναι καθαιρεταίος, σύμφωνα με τους κανόνες. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει σύνοδος και η Εκκλησία να τον καθαιρέσει. Εφόσον έχει κανονική ιεροσύνη, ας πούμε, έτσι, κάτι οικονομία, όταν λειτουργεί, γίνονται τα μυστήρια. Έτσι. Όταν λειτουργεί όμως και είναι προεξάρχων. Αν προεξάρχων είναι κάποιος που δεν έχει κανονική ιεροσύνη, δεν γίνεται λειτουργία, άσχετα αν έχει δίπλα του κανονικούς. Το λόγιο του νυν Αμερικής, ναι, στη χειροτενία του που είδα εγώ, ήταν μέσα και... Ναι. Αλλά αυτός χειροτονήθηκε κανονικά από επίσκοπο που είχε αρχιεροσύνη. Έτσι. Οπότε έχει. Αυτός. Αλλά όταν συλλειτουργήσε με τον Επιφάνιο, ο οποίος δεν έχει χειροτονία, έτσι, δεν έχει τίποτε, ούτε βάφτισμα, φυσικά, επειδή ήταν προεξάρχων ο Επιφάνιος, δεν έγινε λειτουργία. Ας ήταν δίπλα του αυτός που έχει αρχιεροσύνη. Καταλάβατε. Γι' αυτό όσοι ήταν εκεί, γιατί ήταν κάποιοι και μου το είπανε, ένιωσαν μια απέραντη παγωμάρα. Δεν υπήρχε χάρη Θεού. Δηλαδή ένας που ζει το Χριστό, το καταλαβαίνει, και με τον εμπειρικό τρόπο, δεν είναι μόνο το νομικό πλαίσιο, ας το πούμε έτσι,
το καταλαβαίνεις και εμπειρικά, ότι είσαι ξεπαγιασμένος. Δεν υπάρχει χάρη Θεού. Ναι, Γιώργο. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση τίθεται μια λεπτή ερώτηση. Τίθεται ζήτημα εγκυρότητας μυστηρίων. Ναι, δεν υπάρχουν μυστήρια. Θέλω να βρεθούν σε τέτοια εταιρεία, σε τέτοια διακλησία, που μια τέτοια λειτουργία που είναι κάποιος σχηματικός μαζί με έναν απόδοξο. Θέλω να αποχωρήσουμε. Βέβαια. Αυτό είπα. Αλλιώς υποκείμεθα και εμείς σε αφορισμό. Όταν λειτουργεί αυτός, έτσι, είναι προεξάρχον. Αλλά και παρόνα είναι, πάλι πρέπει να φύγουμε για να διαμαρτυρηθούμε. Καταλάβατε. Φυσικά δεν γίνονται μυστήρια. Δεν υπάρχει μυστήριο. Αφού δεν υπάρχει ιεροσύνη, ένας λαϊκός μπορεί να κάνει λειτουργία. Μπορείτε εσείς να κάνετε λειτουργία. Μπορείτε να κάνετε μια μαϊμού λειτουργία. Να ντυθείτε παπάδες, να το παίξετε παπάδες και να εξαπατήσετε τον κόσμο. Να μπαίξετε το Θεό και να εξαπατήσετε τον κόσμο. Αυτό κάνουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Αλλά φυσικά δεν υπάρχει μυστήριο εκεί πέρα. Ο Θεός δεν κοροϊδεύεται. Και έχεις φυσικά να πάρεις μεγάλη τιμωρία από το Θεό γι' αυτό. Όπως και αυτοί που σε ακούνε και σε συμμετέχουν σε αυτό. Και αν ανακοινωθεί, δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό, μια λειτουργία επίσημη από κάποιον επίσκοπο με κάποιον σχηματικό κρανό. Εμείς οι χριστιανοί θα πρέπει να κάνουμε την κίνηση που έκανε αυτός, ας πούμε, ο υπεύθυνος των αιρέσεων της Πάτρας που φώναξε το λαό για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Γιατί να μην το κάνουμε, να διαμαρτυρηθούμε. Να φυσικά. Να διαμαρτυρηθούμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Βέβαια. Εγώ το είπα και σε μια άλλη ομιλία. Λυπήθηκα πάρα πολύ που την ώρα που έγινε αυτή η λειτουργία στην Χειροποίητο και μνημονεύτηκε αυτός ο ψευτοεπίσκοπος από τον Οικουμενικό, δεν βρέθηκε ένας να φωνάξει έσχος. Αλλά πού να βρεθεί, αφού εκεί μέσα ήταν όλοι από ό,τι φαίνεται αστυνομικοί, ντυμένοι πολιτικά. Πράκτορες ήταν. Δεν άφηνε το λαό να μπει μέσα. Αν δεν γνωρίζουμε όμως, ποιοι είναι αυτοί που είναι σημαντικοί. Ναι, οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γνωρίζουμε, έτσι. Αυτό είπαμε. Γι' αυτό τα λέμε, για να μην κοιμόμαστε με τα τσαρούχια. Αν ξαφνικά βρεθείς κάπου, δεν ξέρεις. Και το μάθεις εκείνη την ώρα, σηκώνεσαι και φεύγεις εκείνη την ώρα. Αν είσαι παπάς, βγάζεις και τα αμφιά σου και επιδεικτικά φεύγεις. Επιδεικτικά, όχι από την πίσω πόρτα, να σε δουν όλοι. Για να διαμαρτυρηθείς και να δώσεις το μήνυμα σε όλους. Ότι πρέπει να φύγουν όλοι. Ναι. Κύριε Πάτε, εγώ θα το αλλάξω τελείως το θέμα. Θα πάω τώρα σε κάτι πολύ επίγειο που μπορεί να το έχει ο καθένας εδώ μέσα. Είσαι μια δουλειά τώρα με συναδέλφου, ακούς πολλές βλασφημίες. Μπορεί. Αφού ένα-δύο να ασχολούνται με τα πνευματικά, εκεί μέσα να το ξέρουν αυτοί να το έχουν μάθει και να σε βάλουν σε πειρασμούς όπως να σου δείχνουν πολύ άσχημα πράγματα ή να μιλάνε επίτηδες, άσχημα λόγια, πολύ άσχημα έτσι, δίπλα σου. Αυτό εδώ πέρα πώς το χειρίζεσαι, ναι. Γιατί είναι πολύ, ας πούμε, κάπως. Ναι, κοιτάξτε, αυτοί που βλασφημούν είναι δύο κατηγορίες. Είναι αυτοί που το κάνουν από συνήθεια, που είναι στην τριπλική πλειοψηφία και αν τους ρωτήσεις όταν είναι ήρεμοι θα σου πούνε ναι, έχεις δίκιο. Δεν το θέλω, μου ξεφεύγει. Αυτή είναι η πιο πολλή, να ξέρετε. Γι' αυτό πρέπει να μιλάμε. Αλλά δεν θα μιλήσει και την ώρα που είναι εκτός αυτού, έτσι θα τον περιμένεις λίγο να μιλήσει, να ηρεμήσει και μετά το πεις. Με καλό τρόπο φυσικά, με αγάπη ιδιαιτέρως, αδερφέ μου κλπ. Υπάρχουν και οι λίγοι τώρα που το κάνουν όπως είπατε επίτηδες για να προκαλέσουν. Οι οποίοι είναι αντίχριστοι διαβολεμένοι άνθρωποι. Σε αυτούς θα δείξεις παγιερή αδιαφορία, τίποτε. Γιατί όσο αντιδράς έτσι, τόσο και αυτοί θα σε χλεβάζουν και θα σε έχουν για το παιχνίδι τους. Έτσι, για να διασκεδάζουν. Αυτό με τον πνευματικό σου θα το δεις. Το συζητάς και κατά περίπτωση είναι μετά. Μπορεί να χρειαστεί και να φύγεις κιόλας, βέβαια. Γιατί να μην φύγεις. Ναι. Αυτοί το κάνουν επίτηδες για να σε σνομπάρουν, για να σε προκαλέσουν. Θα ήθελα, αν μπορούσα να πω στα άδικα της ψυχής και του νου του Βαρθολομαίου του Πατριάρχου, για να δω ποια είναι η πραγματική αιτία που υπέκυψε, υποχώρησε και έχει δεχθεί όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργεί στο σχίσμα της Εκκλησίας μας, της Ορθοδοξίας μας.
Αναρωτιέμαι, βάζω 2-3 σενάρια στον αγώνα και λέω. Εντάξει, εγώ θα σας πω γενικά, θα σας πω για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Έτσι, τι λένε οι Άγιοι Πατέρες, έτσι, ναι. ότι ο διάβολος είναι που δημιουργεί τις αιρέσεις, έτσι, και από πίσω από κάθε αίρεση κρύβεται ο εγωισμός. Περηφάνεια. Μεγάλη περηφάνεια. Πολύ μεγάλη. Αυτό το στοιχείο δηλαδή. Αυτό είναι το στοιχείο. Αυτό είναι. Περηφάνεια υπάρχει. Αυτό, δηλαδή. Εντάξει, είπαμε, δεν θα πούμε για συγκεκριμένο πρόσωπο. Μήπως και κάποιες άλλες. Άλλοι λόγια, άλλες. Δηλαδή για να προστατεύσει το θρόνο το. Σε αυτό είχε. Γιατί δέχεται πίεση. Ναι, εντάξει, και αυτό το λένε από πολλά χρόνια. Έτσι, ναι. Το καημένο το Πατριαρχείο μας, η Μητέρα Εκκλησία, οι καημένοι που δέχονται πιέσεις και ναι. Τι να κάνουν. Καλύτερα έλεγε ο Πατήρ Επιφάνης Θεοδρόπους να βουλιάξει ο θρόνος στο Βόσπορο παρά να βουλιάξει η πίστη μας. Έτσι, να χάσουμε την πίστη μας. Και να κάνουμε αντικανονικές ενέργειες, οι προσευχές. Με τους παπικούς, έτσι, τα όργανα του Ρότσιλντ, είπαμε τι είναι η παπική, και των σιωνιστών. Χίλιες φορές να φύγει το Πατριαρχείο, να μην υπάρχει εκεί πέρα. Παρά να κάνουμε εκτόσεις. Εκτόσεις στην πίστη δεν γίνονται. Να το ξέρετε αυτό. Ούτε στην ηθική γίνονται εκτόσεις. Αλλά γίνεται μία οικονομία στα επιτήμια. Εκεί που είναι, ας πούμε, να πάρεις επιτήμιο 7 χρόνια γιατί πόρνεψες, μπορεί ο πνευματικός να σου βάλει ένα χρόνο, εφόσον βλέπει ότι έχεις μετάνοια. Έτσι, και έχεις αποφασίσει να μην το ξανακάνεις και νηστεύεις και κλαις. Αυτό είναι οικονομία. Δεν είναι οικονομία να σου πει ο πνευματικός, παιδάκι μου, τι να κάνεις, νέος είσαι, τουλάχιστον να έχεις μία, μην έχεις πολλές. Και άντε να κοινωνήσεις. Αυτό δεν είναι, δεν είναι οικονομία, έτσι. Αυτό είναι αμαρτία. Έτσι. Είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος και κολλάζεται πρώτος ο πνευματικός μαζί με το πνευματικό του παιδί. Πάνε και δύο στην κόλαση. Είναι πάντως και ο τρόπος επιλογής του Πατριάρχη που γίνεται μέσα από τις αρχές, τις τουρκικές αρχές, που είναι μέσα και ο Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και άλλοι συναποφασίζουν. Φαίνεται ότι το πράγμα εκεί θα οδηγήσει. Ότι θα υποκύπτει οποιοδήποτε νέος Πατριάρχης αφού βγαίνει κάτω από αυτές συνθήκες, ενθρονίζεται. Δυστυχώς το Πατριαρχείο μας, ιστορικά τώρα να το δούμε έτσι, με γεγονότα, από το 1948 που μπήκε ο Θυναγόρας, έτσι, και μετά, είναι δεμένο στην αμερικανική πολιτική. Αυτό είναι. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Ό,τι λέει η Αμερική υποκύπτει. Αυτό είναι. Ο Θυναγόρας ήρθε με το προσωπικό αεροπλάνο του τότε Προέδρου της Αμερικής. Και με ένα πραξικοπηματικό τρόπο κατέλαβε το θρόνο. Άλλος έπρεπε να μπει. Λοιπόν, αλλά το επέβαλαν οι μασόνοι, οι σιωνιστές. Γιατί ήταν ο άνθρωπος που θα εξυπηρετούσε τα σχέδιά τους. Και έκανε τεράστια ζημιά στην Εκκλησία ο Θυναγόρας. Μασόνος 33ου βαθμού κλπ. Κλπ. Και από τότε το Πατριαρχείο είχε υποταχθεί εκεί, στους σιωνιστές, καθαρά πράγματα. Και φυσικά αυτοί δεν βγάζουν μετά. Ο επόμενος που θα βγει πάλι θα είναι ο ίδιος. Απλώς μπορεί να είναι ίσως λίγο πιο light έκδοση. Αλλά πάλι δεν θα αλλάξει τίποτε. Και οι ελληνικές κυβερνήσεις. Σας το είπα, αυτό το έχουμε πει από το 1840 είμαστε στο άρμα τους. Η μόνη ελπίδα που είναι βάσιμη είναι να αλλάξουμε εμείς. Που μπορούμε και να το κάνουμε, έτσι. Ο καθένας προσωπικά. Να γίνουμε σωστοί χριστιανοί. Και τότε θα φύγουν όλοι αυτοί. Και τα αντίξει τα συστήματα και όλα θα φύγουν. Γιατί θα φύγει ο πονηρός. Ο πονηρός δεν μπορεί να σταθεί μετά που το στηρίζει όλους αυτούς. Λοιπόν, το δε Θεοίμον δόξα πάντου την νίκη και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολύτερμα. Διευχών τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί μας. Thank you.
Ευχαριστώ.